Άλλος ένας προπονητής που φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του. Ο λόγος για τον Σωκράτη Φλιδόπουλο, που είπε το ποίημα στην Παναχαϊκή. Ναι. Έτσι ξεκινάμε πάντα την εκπομπή. Τρώμε κόσμο γενικά. Τον φάγαμε του μπάσκετ. Αν μ' ακούει κανένας, α, τον φίλνε. Τον φάγαμε. Ποιον ήταν, δικό μας, ρε, έλα τώρα. Έλα, περίμενε. Μόλις τώρα. Ναι, το Φλεβαράκι. Την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα, όντως, είναι μεταξύ, ακριβώς την επόμενη μέρα. Ήτανε... Φάνηκε λίγο, βέβαια, και στον αέρα. Ήταν αποφασισμένο, γιατί... Ναι, με αυτά που είχε πει. Όταν αρχίζει προπονητής της ομάδας και λέει ότι δεν έχουμε κάνει πλάνο, δεν γίνονται έτσι οι ομάδες. Απορρίσαμε λίγο με το Στέργιον, η αλήθεια, εκείνη τη μέρα. Και να, από την επόμενη, καταλάβαμε γιατί τα είπε αυτά. Αν ακούει κάποιο και ξέρει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει περίπτωση να βγει στο ΠΑΟΚ 24, δεν χρειάζεται. Αν δεν θέλει να χάσει τη δουλειά του. Ας το ξανασκεφτεί, ξέρω εγώ. Δεν είναι και πολύ καλή η Ιωνή, μάλλον. Ή είναι τυχαίο. Αλλά όποιος προπονητής δεν έχει δουλειά μπορεί να βγαίνει στην εκπομπή μας και να προσλαμβάνεται την Α, επόμενη. Α, ναι, μπορεί να γίνει αντίστροφο αυτό. Ναι. Μπορεί να πάει ανάσπο. Ναι, όλα μέσα στη ζωή είναι, τι να κάνεις. Σταύρο και Ακάμπη, διεθνής ημέρα της γης σήμερα. Της γης, αλλά εδώ ένας σεισμός γίνεται πάλι. Δεν το έχουμε πιάσει το θέμα σε καθημερινή βάση. Γίνεται πραγματικά ένας χαμός. Είναι πέρα από διεθνής ημέρα της γης. Η 20η του Μάρτη, Παγκόσμια ημέρα αποχής από το κρέας. Νομίζω. Εγώ έφαγα ήδη. Εγώ έφαγα ήδη, ναι. Χθες δεν ήταν αυτό. Δεν έφαγα χθες. Σήμερα. Σήμερα. Χθες δεν έφαγα. Τουλάχιστον ημέρα δεν έφαγες. Κάτω δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Τι λες, δεύτερη συνεχόμενη. Εγώ έφαγα, δεν. Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας, διεθνής ημέρα. Πόσα λεπτά. Δεν λέγεται ηλεκτρική, λέγεται ηλεκτρονική. Εγώ είμαι με ηλεκτρική. Με μπρίζα είναι. Τι βάζει την μπρίζα. Μάλλον κάνω... μπρίζα νερό, γι' αυτό το κάνανε με μπαταρία. Αν θέλεις λίγο. Διεθνής ημέρα αστρολογίας. Τα φιλιά μου στον Πίτο Παπαδάκο. Και στη Λίτσα Πατέρα. Α, και στην Ασυμπίλιου που είναι αγαπημένη. Εγώ θέλω μόνο στον Πίτο Παπαδάκο. Εγώ θέλω Ασυμπίλιου. Όταν μιλάμε για αστρολόγο. Ο Σταύρος πιστεύει τα ζώδια. Από τις 10 προφητείες του, οι 11 είναι σωστές, είναι ο Πίτο Παπαδάκος. Κάτσε, εσύ είσαι Παρθένος, εγώ είμαι Σκορπιός, εσύ τι είσαι Δίδυμος. Δίδυμος. Παγκόσμια ημέρα θεάτρου για τα παιδιά και τους νέους και διεθνής ημέρα γαλλοφωνίας στα φιλιά μας τον Ντοριάν Λεβέκ. Γαλλοφωνίας. Όχι, είναι διεθνής ημέρα γαλλοφωνίας. Και στον Τιμπό μου λένε. Να ενημερώσω λοιπόν ότι στο. Και στο Φεντερίκ Νιμανί. Σταυρούπολη. Εντάξει, στην πόλη που πήρε το όνομά μου και η γη. Πώς το λένε. Και στεγάζεται και φιλοξενείται και είναι το καμάρι της γειτονιάς ο τεράστιος Παύλος Μπέλλας. Ναι. Εντάξει. Είχαμε χαρικά. Ήταν η πρώτη σου γλώσσα ή η δεύτερη, γιατί ας πούμε εγώ στο σχολείο μου είχα... Στο Φεγανιώτη που πήγαινα αρχικά, ναι. Κάναμε αγγλικά. Ναι. Μετά κάναμε γαλλικά στη Σταυρούπολη, στο γυμνάσιο. Άρα ξέρεις να μιλάς γαλλικά. Εννοείται, ρε. Ναι. Εννοείται ότι ξέρω και αγγλικά και γαλλικά. Εντάξει τα αγγλικά, τα γαλλικά. Εντάξει, δεν το λες και σου ξέ. Ναι. Δεν έχω κάποιο σου ξέ, αλλά μπορώ να σε εννοηθώ. Πάω σε ένα περίπτωμα, κομπιά σε ακούτε. Δείχνω όμως. Πώς το είπες αυτό, πώς το είπες. Πόσο κάνει. Ναι. Ωραία. Ναι. Δεν μπορείς να σε ρωτήσω μια φορά στον Τριζόλ στην προετοιμασία για το πώς θα πάρω μια κάρτα SIM, ένα νούμερο. Πώς θα συνεννοείς. Έλεγα, εν κάρτ SIM. Με κοιτούσε ο Βλάκας. Αυτό είναι ο Βλάκας. Δηλαδή, πώς έλεγες να δείχνεις να κάνει κάτι η κάρτα SIM. Κάρτ SIM. Πώς λέγεται, ρε γάμπη, εσύ που τα μιλάς και στην Πηλαία. Έχω τρία τυχαία γαλλικά, είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι τίποτα. Εγώ το παραδέχομαι τουλάχιστον γιατί τα πήρα στο γυμνάσιο. Καλά, και εγώ δεν είπα ότι είμαι φασουάνι καλά. Εγώ δεν μπορώ να συνεννοηθώ, το παραδέχομαι. Αγάπη, δεν θα έχεις κανένα όφελος να πάρεις το μέρος ενός υπαλλήλου που πουλούσε πριν από χρόνια κάρτες. Δεν με νοιάζει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ χθες μας είπε για τον Τέμεση. Ο Τάμεση υπάρχει κανονικά και ο Τέμεση. Τέλος πάντων. Ναι, ήταν πολύ ωραίο. Πάω 24, παιδιά, εντάξει. Εντάξει, είμαστε infotainment, όμως είναι και είναι το πρώτο μισάωρο. Είναι infotainment, αυτή ποια είναι. Ξεσάρλος ή Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα. Ημίγυμνη και χωρίς μακιγιάζ. Τι είναι ξεσάρλος, ε. Το ημίγυμνη και χωρίς μακιγιάζ είναι χρήσιμη πληροφορία, πιστεύω. Σε βάζει το μούντρε, παιδί μου. Έδινε. Τι λέει μου, εγώ. Κλικ εννοούσα, αγαπητή, ο άνθρωπος. Κατευθείαν. Ούτε κλικ έδινα, όχι. Ούτε εγώ δίνω κλικ, Σταύρος, δεν πάτησα. Εντάξει, τώρα αυτό το κλικ τώρα. Όχι, όχι. Όταν είσαι μόνο σπίτι. Θα είναι μεγάλη απογοήτευση. Θα είναι μεγάλη απογοήτευση και πάντα νιώθω. Τι. Το δίνει αγάπη. Για να δούμε. Εντάξει. Εντάξει, έδινε αγάπη. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Τι σε ενδιαφέρει. Εσείς πείτε.
Καλά, εσύ σίγουρα. Σίγουρα εσύ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Όχι. Μάλλον. Εντάξει. Τώρα το σκέφτομαι. Εντάξει. Επιστρέφουν σήμερα τα παιδιά με τις προπονήσεις. Μετά από τρεις μέρες ξεκούρασης και χαράς. Ταξίδια. Και ανεμελιάς. Ταξίδια, γιατί όλοι, σχεδόν όλοι ήταν στο εξωτερικό. Ο Κάνιας έμεινε εδώ. Σε κάτι καταράκτες ήταν. Στην Έδεσα, προφανώς τον Οκάνια. Ωραία. Δεν ήθελα να αποκαλύψω πού ήταν, ρε παιδιά. Είναι ανάγκη να αποκαλύψουμε πού ήταν. Σε καταράκτες. Δεν πρέπει να έμεινε κάποιος άλλος πίσω. Όχι, πραγματικά δεν έμεινε όμως. Στην κυριολεξία δεν έμεινε. Αλλά επιστρέφουν σήμερα κανονικά προπόνηση. Εδώ. Τι ξυστήρι έχει, Σταύρο. Και τον πήρα το ξυστήρι. Στα πανηγυρία που πουλάνε με το χεράκι πίσω. Του πήρα σπίτι, πρέπει να πάρω και εδώ ένα. Τι είναι αυτό, ήταν. Να έχουμε εδώ ένα. Αλλά θα ξυγκάζει τα παπούτσια του. Πολύ λογικό, ναι. Τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει ομάδα. Ακόμα μέρες. Μεγάλο το διάστημα ακόμα μέχρι να επιστρέψουμε στη δράση. Εντάξει, κανονικά όμως προπονήσει. Λογικά θα έχει καμιά διπλή τώρα αυτές τις μέρες. Και σιγά σιγά. Αλλά μην είσαι τόσο σίγουρη και διπλή. Γιατί, αφού έτσι είναι πάντα. Μπορεί να έχει την Παρασκευή και το Σάββατο. Συνήθως έτσι πάει. Και μετά από Κυριακή ξεκινάς προετοιμασία για Ξάνθη. Να περάσει το Σαββατοκύριακο, να περάσει 25η, να έρθει την Τετάρτη να προετοιμαστούμε για την Ξάνθη. Και εμείς και η ομάδα και ο κόσμος. Και στην Ξάνθη, αγάπη, τώρα που θα πάμε, μη φορέσεις πάλι σανδάλο πάπουτσο. Εντάξει, τώρα ζέστη θα έχει στην Ξάνθη. 31 Μαρτίου θα είναι, τι θα έχει. Νορμάλ. Στην Ξάνθη εκεί στα πηγάδια φυσάει λίγο. Μη σε πάρει κανένα αέρα. Μη σε πάρει. Θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ. Και η εμφάνιση, παρότι δεν την είδα, τις περιγραφές κατάλαβα ότι ήταν επική. Επική, ναι. Αν το πιστεύεις, ρε Στέργιο, ειλικρινά. Δηλαδή τι να πω. Ο Άρθρος των Δαχτυλιδιών, το Game of Thrones και το τρίτο έπος. Το παπούτσι. Με χιόνι. Με χιόνι, ναι. Τι παπούτσι ήταν, Σταύρο. Σανδάλι, παλαρινέτη. Ναι, αυτά τα πάνινα, με τον μπάτο 4,5 προφανώς, μέτρα. Ναι. Εντάξει. Που αν πήγαινε το πόδι της στο χιόνι, γάγρανα. Μίνιμουμ. Κρύωση, αγάπη, πες την αλήθεια. Όχι, γιατί μου είχαν δώσει και ένα δεύτερο μπουφάν και ήμουν πάρα πολύ καλά. Μου ήταν μέσα στα στραγάλους, βέβαια, γιατί ήταν. Α, έφυγε και πόδι το μπουφάν. Ναι, ήταν το μπουφάν το τεράστιο εκείνο. Μια χαρά ήμουνα. Δεν είχα κανένα θέμα. Αν δεν είχαμε βρει και το μπουφάν, θα ήταν με τους άλλους εκεί που στο Game of Thrones. Που έρχονται, το Winter is coming. Με αυτούς θα ήταν. Βαλσαμωμένοι κάπου στο πηγάδι. Ναι. Όλοι περιμένουν το Game of Thrones 14 Απριλίου. Όλοι περιμένουν Σταύρο την Ξάνθη. Ναι. Θέλω να σου πω. Ναι. Πιο πολύ προμονή αυτή υπάρχει. Είναι προπατά στον δρόμο και μία ερώτηση είναι τι έβαλε ο Βιερίνια που ακόμα συντηρείται αυτή, υπάρχει αυτή η ερώτηση και μία είναι πώς θα πάμε στην Ξάνθη. Βασικά όχι, θα έχει εισιτήρια για την Ξάνθη. Αυτό πότε είναι ξεκινάνε, είναι αυτή η ερώτηση, σου ρωτάνε όλοι. Θα έχει εισιτήρια. Πότε ξεκινάει η διάθεση, θα πάμε στην Ξάνθη, αυτό είναι. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι είναι ήδη εκεί. Το μυαλό του σίγουρα. Όχι, το μυαλό είναι κάποιοι ήδη εκεί. Έχουν μετασκηνώσει, λες, έξω από το γήπεδο. Φω, έτσι δεν είναι. Εκεί καλαμπανάκι. Ναι. Καλαμπανάκι. Ωραία, εντάξει. Η ομάδα τέλος πάντων από Τρίτη Τετάρτη ξεκινήσει η προετοιμασία. Έχουμε ακόμα καιρό. Ο Βαρέλα, α πούμε, είναι στο πράσινο ακροτήρι, το ιστορικό. Είπαμε, έχει να παίξει με το Λεσότο. Αυτό και αν είναι ιστορικό. Στο μεταξύ έχουν ελπίδες αυτοί για πρόκριση. Αλλά δεν το έχω ψάξει πολύ. Το πράσινο κροτήρι. Όχι, λέει η Ουγκάντα να μην χάσει από την Τανζανία και να κερδίσει το πράσινο. Τέταρτο δεν είναι στον όμιλο. Τρίτο ή τέταρτο είναι στον όμιλο. Το βλέπαμε προχθές. Τέταρτο είναι. Εντάξει, δεν έχει διαφορά μεγάλη από την δεύτερη θέση. Το Λεσότο έχει κερδίσει τίποτα, οτιδήποτε, ποτέ σε οποιοδήποτε. Το Λεσότο έχει ισοπαλία το Σεπτέμβρη με το πράσινο κροτήρι με 1-1. Δηλαδή πήρε ένα βαθμό εκεί. Έγινε. Πραγματικά λίγο με κουράζει το. Εντάξει, Βρεστέργιο, οι άνθρωποι δίνουν τη μάχη του. Τι να κάνουμε. Ναι. Σε κουράζει αυτό και δεν σε κουράζει το Ελλάδα. Με ποιον παίζουμε. Μέσα στο Λίχτενστάιν. Λίχτενστάιν, ναι. Το Λίχτενστάιν, Ελλάδα δεν σε κουράζει. Η Ουγκάντα έχει 13 βαθμούς. Το Λεσότο 5, η Τανζανία 5 και ο Βαρέλα με τον Γκάρι Ροντρίγκες 4. Α, είδες, έχει 5 βαθμούς. Ο δεύτερος περνάει. Περνάνε υπό προϋποθέσεις. Είναι 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 όμιλοι. Και δεν περνάνε όλοι οι δεύτεροι, περνάνε. Πόπο, οι ομάδες είναι μία και μία, έτσι. Ναι. Είναι πραγματικά. Τι. Ένας χαμός. Τέλος πάντων, ο Βαρέλα είναι καλή εκεί. Καλή τυχαία να έχει και ο Βαρέλα και ο Ροντρίγκες. Ναι, να περάσουν τον επόμενο γύρο και το θέλουν. Δεν το θέλουν. Ο Βαρέλα είναι και αρχηγός πλέον. Ναι. Εντάξει, είναι ιδιαίτερα παιχνίδια για αυτόν.
Τόσκα. Θα πρέπει λοιπόν ναι, να κερδίσει το πράσινο κροτήρι το Λεσότο. Εντάξει, έχουμε κάνει τόση ανάλυση, δεν έχουν κάνει ούτε οι δημοσιογράφοι του Καπό Βέρντε εκεί πέρα. Και να κερδίσει η Ουγκάντα. Για το αν περνάνε. Η Ουγκάντα δύναμη, ε. 4 νίκες, μία ισοπαλία, 0 ήττες. Ναι, σοκ. Σοκ, σοκ. Αυτά για το Βαρέλα. Ωραία, αυτά είναι. Όταν θα παίξουν κάποια στιγμή, Λεσότο με το πράσινο κροτήρι θα σε ενημερώσουμε. Σάββατο ή Κυριακή νομίζω είναι το παιχνίδι. Κυριακή πρέπει. Ναι. Ο Τόσκα λείπει. Στην Ελλάδα είναι κανονικά ο Πασχαλάκης. Ποιος άλλος είναι, ποιος ξεχνά. Ο Κουλούρης. Κουλούρης. Όχι, Κουλούρης, από το ΠΑΟΚ μιλάμε. Ο Ίγκασον. Ο Ίγκασον, ναι. Ναι, ναι, στην Ισλανδία με ποιον. Τώρα μην με βάζεις να ψάξω. Καλά, άστο, με την Ισλανδία. Δεν το έχω πρόχειρο, έχει υποχρεώσει και η Ισλανδία. Θυμάμαι για τον Ίγκασον, ναι. Για το επικείμενο Euro, οπότε και ο Ίγκασον είναι... Ο Ίγκη Ίγκασον, έτσι. Ποιος? Ο Ίγκη Ίγκασον. Ναι. Γιατί έχουμε πει ότι. Ο Ίγκασον λοιπόν είναι μέσα στις επιλογές της Εθνικής Ισλανδίας. Αυτές είναι οι απουσίες λόγω εθνικών. Το λέγαμε και χθες, ευτυχώς είναι λίγες. Εντάξει, πολλές κλήσεις για παίχτες της K19, της K17, της K15. Γενικότερα εκεί γίνεται ένας μικρός χαμός. Να άρεσε. Να λοιπόν. Η Ισλανδία παίζει με Ανδώρα 22 του μήνα και Γαλλία 25 του μήνα. Εκτός έδρας. Ο Βαρέλα, ναι, είπαμε. Τα λέγαμε και χθες. Εντάξει, τα είπαμε. Πολλοί παίκτες μικροί στις εθνικές ομάδες, ειδικά στην εθνική νέων, είναι 7 ποδοσφαιριστές, όλοι πρωτοκλασσάτα στελέχη της K19 του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ας πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να πούμε στο κυρίως μενού σιγά σιγά. Κυρία επιθεώρηση, το υπερθέαμα στο θέατρο Βεργίνα ξεκινάει την Παρασκευή στις 10 παρατέταρτο. Θα συνεχιστεί και το Σάββατο 23 Μαρτίου, το Σάββατο που μας έρχεται, και για 6 συνολικά παραστάσεις 29-30 Μαρτίου, 5 και 6 Απριλίου, οι 4 επόμενες και τελευταίες μέχρι νεοτέρας. Σας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το θέατρο Βεργίνα με το Ρίτζι Καζίνο, ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης, με πολύ ταλαντούχους ηθοποιούς και τραγουδιστές της νέας γενιάς του θεάτρου. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Κρατερός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς και ο Μάκης Ζελαπόρτας. Πάρα πολλοί χορευτές, ζωντανή ορχήστρα, μουσική, γενικότερα ένα μοναδικό υπερθέαμα. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα Γερμανός. Είναι προορητική η είσοδος στο Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου, απαιτείται μόνο να έχετε συμπληρώσει για να πάτε στο Ρίτζι Καζίνο το 21ο έτος της ηλικίας σας. Μαζί μας είναι η Ανοδομό. Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, στον πρώτο όροφο, τα νέα γραφεία. Περάστε λίγο από εκεί. Κλείστε ένα ραντεβού με τους ανθρώπους Αναδομό και πραγματικά, όποια ανάγκη και αν έχετε για ανακαίνιση του σπιτιού σας, κάθε χώρου ξεχωριστά ή του επαγγελματικού σας χώρου, μπορούν να την καλύψουν οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες, πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Αναδομό.ανακαίνιση.gr το site για να πείτε και να πάρετε μια γεύση από τα πακέτα που υπάρχουν και από ανακαινήσεις που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα. Και στοίχημαν.gr. Ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ είναι εδώ μαζί μας για μία ακόμα ημέρα. Μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Πολλοί αγώνες αυτό το διάστημα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει διακοπή στα πρωταθλήματα, υπάρχουν πολλά παιχνίδια εθνικών ομάδων και για τα προκριματικά του Euro και φιλικά και στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική. Οι αγώνες είναι πολλοί, οπότε και οι επιλογές είναι πολλές. Υπάρχει και μπάσκετ, Ευρωλίγκα και τένις και βόλεϊ. Ακόμα και εκεί μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας. Live καζίνο όλη τη διάρκεια της ημέρας και το σερί, το οποίο το γνωρίσαμε το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας και επιστρέφει. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα πιο ποδοσφαιρικά. Εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24. Πάντα στο Λίμπερο 107,4. Είπαμε το απόγευμα έχουν τα παιδιά προπόνηση. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες η κατάσταση με τον Πέλκα και τον Ελ Καντουρί. Λέγαμε και χθες ότι εντάξει. Ο Καντουρί ειδικά και από το Λουτσέσκο έχει φανεί ότι είναι σε καλή κατάσταση. Ο Πέλκας έτσι κι αλλιώς συνεχώς ανέβασε στροφές, οπότε νομίζω ότι και οι δύο θα είναι καλά. Σε θεωρητικό επίπεδο ακόμα βέβαια. Σιγά σιγά από σήμερα θα δούμε σε τι κατάσταση είναι. Και θυμίζουμε εκτός ο Μπίσεσβαρ για την επόμενη Κυριακή. Εντάξει, άμα είναι ο Καντουρί και ο Πέλκας καλά. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Αν όμως δεν είναι ούτε αυτοί οι δύο και δεν είναι και ο Μπίσεσβαρ, δυσκολεύει. Πολύ ακραίο σενάριο και οι δύο να μην είναι. Φαντάζομαι μέσα από τους δύο θα. Ούτως ή άλλως πρέπει να πάρουν κάποιοι. Κάποια παιδιά χρόνο συμμετοχής. Εγώ επιμένω ότι ο Κάνιας πρέπει να πάρει. Προτιμήθηκε ο Μίσιτς στο Αγρίνιο.
Δεν ξέρω. Είναι ένα θέμα, δηλαδή προτιμώ έναν παίκτη δίπλα στον Ολιβέρα που ξέρει τα θέλω του Λουτσέσκου από έναν παίκτη ο οποίος ακόμα προσπαθεί να προσαρμοστεί και έχει άλλα χαρακτηριστικά, δηλαδή πιο ταχύς ο Κάνιας, πιο καλή πρώτη πάσα, πιο γρήγορη, πιο καλή περιστροφή, δηλαδή ξέρει την ομάδα, είναι κομμάτι της και ξέρεις και εσύ τι θα πάρεις. Τόσο αν έχει γίνει κάτι που δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν αντιδρούν όλοι οι παίκτες με τον ίδιο τρόπο όταν τελειώνει το συμβόλαιό τους. Δηλαδή στο Σάχοφ την περίπτωση δεν είχαμε κάποιο θέμα. Όχι. Στην περίπτωση του Κάνιας δεν χρησιμοποιείται μετά τον τραυματισμό του. Δεν έχει περάσει και πολύ καιρό βέβαια. Εντάξει, ουσιαστικά μόνο το παιχνίδι με τον Αγρίνο θα μπορούσε να παίξει και δεν έπαιξε. Ναι, ίσως έκρινε ο Λουτσέσκο ότι έχει καλύτερο ρυθμό ο Μίσιτς. Τον όποιο ρυθμό έχει. Ναι, okay. Έτσι πως είχε το παιχνίδι εκείνη τη μορφή στο 2-1 okay. εκείνη τη στιγμή. Ναι, αλλά ο παίκτης... Έκρινε ότι ο Μίσιτς ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι. Ο Μίσιτς και ο Κάνιας θα είναι εδώ τώρα. Ο Ολιβέιρα θα είναι εδώ τώρα. Δεν έχουν υποχρεώσει τεχνικές δηλαδή. Όλοι θα είναι εδώ. Καλό θα ήταν να βρεθεί ρυθμός και για τον Κάνιας, γιατί νομίζω ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο παίκτης που θα βγάλει την σεζόν παρτενέρ του Ολιβέιρα. Και σίγουρα θα χρειαστεί για το rotation. Δηλαδή σε κάποιο παιχνίδι τώρα, π.χ. που ο Ολιβέιρα δεν θα μπορεί να παίξει γιατί και αθλητικά δεν είναι στο 100% και αυτός ρυθμό ψάχνει. Όσοι δεν το έχουν καταλάβει, αυτό συμβαίνει. Δεν έχει... Ο Ολιβέιρα δεν πρέπει να έχει βγάλει 90 λεπτό νομίζω. Αν έχει βγάλει είναι ένα. Δεν ξέρω. Υπάρχει ένα θέμα και με τον Βιερίνια τώρα που λέμε. Τι είχε, γιατί Βιερίνια. Έχει φτάσει στις 6 κίτρινες. Βέβαια έχει φτάσει στις 6 κίτρινες. Με την προχθεσινή με τον Τζαμούρη που απλά Τζαμούρη ήταν μπροστά του και του έδειξε την κίτρινη γιατί του είπε ο Βιερίνια κάνει στην άκρη για να εκτελέσω το φάουλ εκεί πέρα. Έχει φτάσει στις 6, οπότε κινδυνεύει στην επόμενη να χάσει δύο παιχνίδια. Εντάξει, θα χάσει δύο παιχνίδια. Είναι ένα θέμα. Τα πέντε που απομένουν είναι. Δεν είναι τα παιχνίδια, εντάξει, να πει ότι φοβάσαι τόσο πολύ. Νομίζω. Κοίταξε, απλά... στην Ξάνθη θα παίξει σίγουρα. Εάν δεχτεί εκεί η κάρτα, νομίζω ότι θα μπορεί δηλωθεί. Να πάει μια κόκκινη να χάσει ένα. Ναι, είναι και αυτό το σενάριο βέβαια. Μετά την Ξάνθη ακολουθεί με Λαμία στην Τούμπα. Ουσιαστικά όποτε πάρει την κάρτα. Θα πάρει θα πρέπει να πάρει κόκκινη. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε συντονισμένοι. Να πατήσουμε το κουμπάκι της τύχημα. Ναι, σωστό αυτό, ναι. Τουρουρου. Σωστό αυτό. Καλό. Αγάπη, δείτε μου μπορείς να μάθεις πράγματα, απλά και στοίχημα. Το στοίχηματικό. Ναι, δεν το σκεφτεί. Γρήγορη. Η στοίχημα δεν πιστεύω ότι θα το σκεφτεί αυτό. Θα το σκεφτεί αυτό, γι' αυτό σου λέμε να είσαι γρήγορη. Εγώ έχω αποδείξει ότι είμαι γρήγορη. Σβιντέρσκι. Με το που μπήκε. Δεν πήρε τη χαμπάρι. Εμείς είχαμε δουλειά. Και εγώ έκανα το live του αγώνα. Πολύ, πολύ εύκολη δουλειά. Σκέψου. Όσο δηλαδή, live έκανε εκείνη την ώρα. Έκανε το live τη στοίχημαν, έκανε μάλλον. Ναι, ναι. Δεν απαντούσα σε σχόλια, δεν έγραφα το live. Έκανα το live τη στοίχημαν. Ναι. Εύκολο. Εντάξει. 90 λεπτό ο Ολιβέιρα έχει στη Ριζούπολη και έχει ακόμα ένα 90 λεπτό με τον Ατρόμητο στην Τούμπα. Από εκεί και πέρα. Έχει και στο κύπελο ένα 90 λεπτό με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη και ένα 120 λεπτό με τον Πανιόνιο. Έχει 120, έπαιξε με την αρχή τότε. Στη Ρεβάνς, ναι. Και για δες τα άλλα. Τα άλλα είναι 37 λεπτά με τον Ολυμπιακό, είπαμε 90 λεπτό στη Ριζούπολη, 34 λεπτά με τον Άρη, 20 λεπτά με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, 90 λεπτό στο Περιστέρι και 77 στο Αγρίνιο το περασμένο Σάββατο. Mm. Αυτά είναι τα μάτς του Ολιβέιρα μέχρι στιγμής. Mm. Κοιτάξτε, ο Απρίλιος είναι γεμάτος, θα λέγαμε. Είναι πριν το Μάιο, ναι. Είναι πριν το Μάιο, μετά τον Μάρτιο. Ναι. Υπάρχει το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, υπάρχει, ακολουθεί το μάτς με την Λαμία στην Τούμπα, θα πάει ο ΠΑΟΚ στο LFC Arena. Υπάρχουν αγώνες του Κυπέλλου, ημιτελική. Ναι, 14 Απριλίου είναι το μάτς με τη Λάρισα, 21 Απριλίου ο Λεβαδιακός στην Τούμπα, ο επαναληπτικός στην Τρίπολη, τέλη του μήνα και 5 Μαΐου το παιχνίδι με τον Πας Γιάννενα. Το που θα δούμε, αν και εγώ θεωρώ ότι το Πας θα γίνει στους δοσημάδες κανονικά. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Κοίτα, αν δεν είναι μέγεθος ο Πας για να μετακομίσει. Σαφώς και θα είναι δελεάρα. Δεν δελεάρ. Βοηθάει κιόλας εσύ το... Δηλαδή να ήταν αδιάφορος, να σκεφτεί τα έξοδα. Και τα έσοδα. Ωραία. Ναι, Χριστό, μπορείς να πεις και να τα καφενεία το βουλώσουν να μην βγούμε έξω και γίνει το λαμέι.
Ναι, έχει θέμα ο ΠΑΣ. Το λέγαμε και χθες ότι είναι χαμηλά. Σίγουρα δεν θα είναι αδιάφορος. Είναι ένα βαθμό πάνω από τον Λεβαδιακό στη μάχη για τον Μπαράζ. Γιατί ουσιαστικά ο το Λεβαδιακό είναι τρεις, από τον Όφινεν. Ναι. Από τον Όφινεν, ναι. Και η σωτηρία απέχει τέσσερις βαθμούς που όπως πάει ο ΠΑΣ, δύσκολο να τους καλύψει. 27 χιλάρισα. Ο ΠΑΣ είναι τον Μπαράζ. Αυτή τη στιγμή. Είναι να αποφύγει τον απευθείας υποβιβασμό. Έτσι όπως πάει βέβαια, που δεν πάει να κερδίσει κανέναν. Δεν λέω το πρόγραμμά του, γιατί έχει ενδιαφέρον την τελευταία αγωνιστική. Κοίταξε, βλέπω το πρόγραμμα της Λάρισας σε πρώτη φάση. Το παίρνω λίγο από το τέλος. Παίζει με τον Ολυμπιακό στο LFC Arena. Παίζει με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Παίζει με τον ΠΑΟΚ η Λάρισα. Παίζει μέσα στον Πανιόνιο. Και παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης τώρα στη Λάρισα. Στο φαινομενικά πιο εύκολο παιχνίδι από τα 5. Ο ΠΑΣ Γιάννη να παίζει μέσα στο Λεβαδιακό. 30 Μαρτίου. Τελειώνει το παραμύθι. Λεβαδιακός Παζιά. Κάτσε λίγο. Τελειώνει το παραμύθι. Όχι, δεν τελειώνει. Θα πάει 23. Α, ναι, αν κερδίσει ο Πάζ, ναι, τελειώνει για το Λεβαδιακό. Ναι. Μένει off. Αν και ο Κομπότης θα πού να τελειώσει μέχρι το τέλος. Όφι Παζ Γιάννενα, κολλητά. Ένα ακόμα μάτς για τον Παζ ζωής και θανάτου. Και τα δύο εκτός. Παζ Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης. Και αυτό. Ναι. Απαιτητικό. Που μπορεί και η Τρίπολη να μην έχει ξεφύγει μέχρι τότε. Πανιόνιος Πας Γιάννενα και Πας Γιάννενα ΠΑΟΚ. Δύσκολος. Και οι δύο είναι... Όφι. Όφι. Λοιπόν, 25η αγωνιστική, οι Κρητικοί παίζουν, 26η συγγνώμη, μέσα στον Άρη, 31 Μαρτίου. Ναι. Χλωμούς τους βλέπω. Όφι Πας Γιάννενα. Ναι. Παναθηναϊκός Όφι. Ναι. Λογικά σε άδειο ΆΚΑ. Όφι Αστέρας Τρίπολης και τελευταία αγωνιστική Ατρόμητος Όφι. Καλά, και οι τρεις έχουν ένα πρόγραμμα. Παίζουν μεταξύ τους βασικά. Ναι, τι να... Πάντως λογικά μέχρι και ο Αστέρας Τρίπολης με 27 έχει ένα κίνδυνο αφού ο Πάσης είναι στους 23. Ναι, τώρα ο Ξάνθη Πανιόνιος που έχουν 29 δεν νομίζω να πλέξουν. Αν δεν κερδίσει ένα από τα δύο επόμενα. Ναι. Έχει χοντρό πρόβλημα. Δηλαδή πέφτει απευθείας. Ναι, χάσει και στη Λιβαδιά, χάσει και στο Ηράκλειο. Ναι. Αντίο ζωή. Εντάξει, τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ τον βρει τελευταία αγωνιστική. Ναι, γιατί υπάρχει θα δούμε πώς θα είναι. Τώρα. Φαντάζεσαι να πρέπει ο ΠΑΣ για να παίξει μπάλα να σε κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Μια εβδομάδα πριν το τελικό. Και να πέφτει κλωτσιά σύννεφο. Εδώ έχουμε θεματάκια. Γι' αυτό είναι το budget εκεί που είναι στο Θεό. Για να υπάρχουν και παίκτες. Δεύτερη γραμμή, να πάρει και μια κοντιά παραπάνω. Μπες να σου κατευθύνεις, γιατί έχουμε, αν όλα πάνε καλά, ένα τελικό μπροστά μας. Όσο και να λέμε, το μυαλό των παιχτών του ΠΑΟΚ, αν έχουν κλειδώσει το πρωτάθλημα, θα είναι στο τελικό. Γι' αυτό ο ΠΑΣ καλά θα κάνει να κερδίσει τα επόμενα δύο παιχνίδια, μην τους πάρει να τους σηκώσει. Καθαρίστε το πονορίς, μην περιμένουμε τελευταία αγωνιστική. Λίγο χαλαρά τελευταία αγωνιστική. Τουλάχιστον να έχουν κλειδώσει τον παράζ. Και αυτοί να μην μπαίνουν και αυτοί στη φωτιά, γιατί θα έχουν δύο παιχνίδια φωτιά. Να ανεβάσει λίγο ρυθμούς ο Στέφανος. Να σκοράρει. Πόσο γκολ έχει βάλει φέτος? Δύο. Έχει βάλει δύο, Στέφανος Αθανασιάδης. Ένα με τον Παναθηναϊκό που έδωσε νίκη και ένα διάφορο. Ναι, 24 μάτς, δύο γκολ και μία ασίστ. Τραγική σεζόν. Βασικά... Τώρα εδώ ο Κλάος χρεώνεται αυτά τα νούμερα που είναι κωμικά όντως, αλλά ο ΠΑΣ είναι στη τραγική κατάσταση, δηλαδή δεν ταΐζει τίποτα. Κακή ομάδα. Ναι, απλώς δεν μπορεί αυτό να το επικαλεστεί σαν ελαφρυντικό ο Κλάος, γιατί τον ακολουθάει και η καταστροφική χρονιά στο Ισραήλ. Ναι, δεν το συζητάω. Που και εκεί ήταν ένα γκολ είχε βάλει και ένα στο κύπελο, δεν θυμάμαι. Σου λέω και το γκολ δεν είχε δώσει καν νίκη. Σου λέω απλά ότι το πάλεψε. Δεν ήταν καλός, το πάλεψε, δεν του βγήκε τίποτα, αλλά δεν βγήκε και τίποτα σε όλη την ομάδα. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, ότι αρνητικός δεν ήταν, ούτε αδιάφορος, αλλά καλός ή κακός ένας center for τον ακολουθούν τα νούμερα. Mm-hmm. Τώρα που λέμε για αυτά, μεταξύ, χθες έγινε πάλι στη Λάρισα χαμός, με τον Κούγια και τον Λεωζίνιο, το είδατε? Όχι. Ναι. Βγήκε ο Κούγια σε συνέντευξη και είπε ότι ο Λεωζίνιο ουσιαστικά είναι μια ποδοσφαιρική απάτη. Το είπε κανονικά. Μετά έβγαλε δήλωση ο Λεωζίνιο και είπε ότι δεν είναι δυνατόν να λέει αυτά τα πράγματα για μένα. Ότι έχω δείξει τόσα χρόνια ποιο είμαι. Κανονικά. Έχει γίνει. Κοίταξε, επειδή.
Γνωρίζω και προσωπικά το Λεωζίνιο. Και λέει, μάλιστα, ακούγεσαι ότι παίρνει λεφτά ο Λεωζίνιο πολλά για τα δεδομένα τη Λάρισα και δεν έχει παίξει ούτε σε ένα παιχνίδι. Και όταν πάμε να τον πιέσουμε, λέει, να παίξει, προφασίζεται ενοχλήσεις. Ο Λεωζίνιο, ξαναλέω, επειδή τον ξέρω και προσωπικά και μπορώ να έχω άποψη, είναι μια χαρά ποδοσφαιριστής, μια χαρά παιδί. Γενικότερα δεν έχει τόσες δικαιώματα. Έχει κάνει μια καλή καριέρα στην Ελλάδα. Αξιοπρεπέστατη. Ναι. Έχει παίξει. Και στον Ολυμπιακό δεν έχει παίξει, ή όχι. Ανήκει σε μια φάση. Ναι. Δεν έπαιξε. Γενικότερα, όπου έπαιξε ο Λεωζίνιο, νομίζω πρόσφερε. Εντάξει, τώρα ο Κούγιας. Είναι μια από αυτές τις φορές που λύνει τη σιωπή του. Που θα αποχωρήσει το καλοκαίρι και δεν ξαναβγάζει ανακοινώσεις. Αυτό. Είναι ναι. Μια από τις ελάχιστες τοποθετήσεις του δημόσια. Από τη μέρα που είπε δεν ξανακάνω ανακοίνωση, έχει βγάλει 50. Λογικό, εντάξει. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Στον Απόλλων Καλαμαριά, στον Πασαραϊκό, στην Καλονή, στην Ντενιζλί Σπορ, στον Ηρακλή και στην Λάρισα. Έχει παίξει. Γνωστός προπονητής και φίλος μας λέει μια χαρά παιδί είναι ο Λεωζίνιο, αλλά μιλάμε για τεμπέλη ολκής. Θα συμφωνήσω μαζί του. Καλά, άλλο αυτό και άλλο το ποδοσφαιρική απάτη και ναι. Όλα αυτά. Εντάξει. Εγώ λέω από αυτό που βλέπω στο γήπεδο ότι δεν ήταν ποτέ αγαπημένη του συνέθεια προπόνηση. 100 κιλά μπάλα. Ναι, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. 100 κιλά μπάλα, τα οποία δεν συνδυάστηκαν ποτέ με αθλητική υποδομή. Γι' αυτό κινείται η καριέρα του μεταξύ ομάδων 5ο, 6ο, 7ο, 15ο. Λέω εγώ. Και αν είναι μια χαρά παιδί, να του πάρουμε μια πάστα. Λέει, δεν τον έκανε φίλος. Σταύρο εγώ συμβόλαιο 105.000. Ναι, όχι. Ο κύριος Κούγιας τον έκανε συμβόλαιο. Ναι. Από εκεί και πέρα ο κύριος Κούγιας προφανώς τα λέει αυτά γιατί δεν θέλει να πληρώσει τα λεφτά. Κάτσε περίεργο. Ναι, ο κύριος Κούγιας προφανώς δεν ξέρει τι σημαίνει συμβόλαιο. Έχει μάθει σε άλλες τακτικές. Ξέρει πάρα στον πολύ Άρη Πετρούπολης. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι είναι συμβόλαιο και ξέρει πάρα πολύ καλά πώς πάει ένα συμβόλαιο. Να τελειώνουμε με τα παλτά. Δεν πήρε το χέρι του κύριου Κούγια ο Λεωζίνιο. Α, περιμένετε! Αυτό είναι νέα δήλωση του Κούγια. Α, νέα είναι. Λέει, αναλυτικά η προσωπική δήλωση του Άλεξη Κούγια που μέσω αυτής απαντάει στο Λεωζίνιο και τα όσα δήλωσε ο Βραζιλιάνος. Για πάμε. Διάβασα την απάντηση του Λεωζίνιο, ναι, για τα όσα είπα στη χθεσινή μου συνέντευξη, ναι. Και θέλω να κάνω την εξής συμπληρωματική δήλωση. Γνωρίζω ποιος του έγραψε την απάντηση και αύριο θα είμαι στη Λάρισα για να τον συναντήσω και να τον ρωτήσω τι σχέση έχει μαζί του. Εάν ήξερα ότι έχει σχέση με αυτόν που έγραψε την απάντηση, θα τον είχα διώξει χθες. Για ποιον αγώνα μιλάει ο Λεωζίνιο ότι δίνει με αντίξιες συνθήκες για την ιστορία της ΑΕΛ, αφού την ημέρα που πάτησε το πόδι του στη Λάρισα, έχοντας το πιο ακριβό συμβόλαιο, κοροϊδεύει σε όλες τις προπονήσεις από αυτές που συμμετέχει, όταν δεν προφασίζεται την τραυματία με οποιονδήποτε προπονητή, δεν έχει προσφέρει τίποτα, δεν έχει πάρει ούτε μία κίτρινη κάρτα για ένα μαρκάρισμα, έχει βάλει μόνο ένα γκολ στο πρωτάθλημα και ένα στο κύπελο, και στα τρία τελευταία μάτς που παίζαμε την ύπαρξή μας στο Αγρίνιο, όσο έπαιζε, χάναμε 2-0 και μόλις βγήκε, σοπαρίσαμε. Και παραλίγο να κερδίσουμε ένα ρε, καλά λέει εδώ πέρα για παιχνίδια, ναι. Αφού όπως το έγραψε αυτός που του έβγαλε τη δήλωση, ότι οι συνθήκες της Λάρισα είναι αντίξιες, γιατί αν ήταν να λύσει το συμβόλαιό του, που τον παρακαλάμε να το κάνει από τα Χριστούγεννα του 17, και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να εισπράττει το βασιλικό μισθό του και να κάνει διακοπές στους πεζόδρομους της Λάρισας. Λέει, πω παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άντε να τελειώνουμε επιτέλους με αυτά τα παλτά παίκτες. Που μας έφεραν τα παλτά προπονητές, που μας έφεραν τα παλτά τεχνικοί διευθυντές. Έτσι τελειώνει η δήλωση. Αυτά. Ξεκάθαρα. Όλα λοιπόν αυτά τα παλτά τα έφερε ο Αλέξης Κούγιας. Γιορτή παλτών στη Λάρισα. Εκεί καταλήγουμε. Πάρτι. Τι ωραία πράγματα. Και το συμβόλαιο είναι συμβόλαιο. Γενικότερα. Εγώ θα πάω με τον Αλέξη. Όχι, εγώ θα πάω με τον Αλέξη. Θα πάω με τον Αλέξη και θα πω. Εγώ θα πω φτάνει με τα παλτά. Εγώ θα πω βγάλει ένα φλασάκι στο μάγκο για να μην τρακίζει με το μικρόφωνο. Αλλά πάμε παρακάτω. Ναι, εγώ τι εννοώ. Ότι έχω πετύχει πολλούς ποδοσφαιριστές στην καριέρα μου που όντως δεν δούλευαν καθόλου και απαιτούσαν να είναι μια διοίκηση στο 100%. Ωραία. Εννοείται ότι δημοσίως δεν μπορείς να μιλάς έτσι, Αλέξη μου. Δεν είναι και η πρώτη φορά. Ναι. Μπορούν να βρεθούν άλλοι τρόποι απαξίωση του ποδοσφαιριστή. Το δρυμίκλανα FCGR, Παύλα, μπορεί να αρχίσει να γράφει εκεί, ο έτσι, εκεί, ο άλλος εκεί. Δεν χρειάζεται εσύ, Αλέξη μου. Να μιλάς. Δεν μπορεί γιατί τα έχει μαλώσει με όλους τους δημοσιογράφους. Τις Λάρισσες. Δεν μπορεί να πάει ένα τηλέφωνο. Καλά, όχι μόνο με τους δημοσιογράφους, με κάθε άνθρωπο της Λάρισσας. Εντάξει. Τι ωραία πράγματα. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Να υπάρχει έτσι η ζωή στην καθημερινότητα. Αν κάνουμε ρεπορτάζ Λάρισσας, σε ποιο μήνα του θα ήμασταν φυλακοί? Στο δεύτερο. Δεύτερο, και εγώ εκεί υπολογίζω. Στο δεύτερο μήνα.
πρώτο μήνα να λίγο να γνωριστείς, έλα τι γίνεται, τι να γίνει. Ναι. Μια στραβή, δύο στραβές στην αρχή, μετά κοπανάς, δεν γίνεται. Ναι. Μετά σε βγάζει μια ανακοίνωση 700.000 λέξεων, αυτός είναι ο κύριος Κόλκας. Ήδη έχει βγάλει μια που στιγμή. Δύο χρονών δεν έτρωγε την κρέμα του και τα ξέρουμε αυτά και ταλαιπωρούσε τη μάνα του. Ναι, δεν τα λέω, αλλά θα τα πω. 8.000 λέξεις. Που είχε πάει για ένα καφέ στο πεζόδρομο πριν από 3 χρόνια και δεν πλήρωσε τον καφέ. Και έκανε, ναι, εντάξει. Εγώ θα σας πει ποιος είναι ο κύριος Στάδε. Θα σας τα πω όλα. Εντάξει. Όχι, αυτά είναι ωραία. Υπάρχει αυτά, μια... αυτά δεν είναι ωραία, εγώ περιμένω. Μια σπίθα στην καθημερινότητα. Λοιπόν, εδώ πάλι. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα. Τώρα. Τώρα, να πάμε στο διάλειμμα, ναι. Άντε να πάμε στο διάλειμμα, ρε Στέργιο. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Αναδομό. Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, στον πρώτο όροφο. Νέα εντυπωσιακά γραφεία. Πάρτε μία βόλτα από εκεί να μιλήσετε με τους ανθρώπους στον Αναδομό. Να σας πούν τι πακέτα υπάρχουν για ανακαίνιση κουζίνας, μπάνιου, παιδικού δωματίου, ολόκληρου του σπιτιού και του επαγγελματικού σας χώρου με τα καλύτερα υλικά. Και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες που θα σας τα φτιάξουν όλα ακριβώς όπως πρέπει, πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Γιατί η Στέργη, όπως έχεις πει πολύ σωστά, είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. 100% να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, να κάνεις το πρόγραμμά σου. Ότι αν οι εργασίες ξεκινήσουν σήμερα και είναι να τελειώσουν στις 20 Απριλίου, να τελειώσουν στις 20 Απριλίου. Ναι. Να μην τελειώσουν στις 20 Αυγούστου. Υπάρχει... Και είσαι 6 μήνες σε ένα σπίτι εργοτάξιο. Υπάρχει ένα πακέτο για κάθε ανάγκη, πραγματικά. Οπότε πάρτε ένα τηλέφωνο στον Αναδομό, κλείστε ένα ραντεβού. Ή μπείτε στο Αναδομό ανακαίνιση.gr και δείτε τα πολλά πακέτα μέχρι 6 άτοκες δόσεις. Και πραγματικά μία βόλτα να κάνετε στο Αναδομό ανακαίνιση.gr. Βλέπετε τι περιλαμβάνει το κάθε πακέτο με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Δηλαδή οι άνθρωποι σου λένε από πριν ότι θα σου αλλάξουμε αυτό, 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 θα βάλουμε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και έτσι θα είναι το μπάνιο σου, θα σου κάνουν και μια τριζιάστη απεικόνηση για το πώς θα είναι ο χώρος όταν τελειώσουν οι εργασίες από τους ανθρώπους της Αναδομού. Μαζί μας είναι stichman.gr, ο μέγας εργός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 4 φυσικά, μεγάλη γκάμα επιλογών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τέννις, γιατί και τέννις παίζουμε, Στέργιο. Υπάρχει διακοπή στα πρωταθλήματα, αλλά υπάρχουν πολλοί αγώνες εθνικών ομάδων. Οπότε μπορείτε ακόμα και αυτό το διάστημα να μπαίνετε σε ένα στοίχημα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και να παίζετε. Και μαζί μας, όπως κάθε μέρα, το Ρίτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα, γιατί αυτά τα δύο πάνε πακέτο. Η κορυφαία λοιπόν σκηνή της πόλης, το Θέατρο Βεργίνα, θα φιλοξενήσει ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό υπερθέαμα. Ξεκινάει την Παρασκευή που μας έρχεται, συνεχίζεται το Σάββατο και Παρασκευή 29 Μαρτίου, Σάββατο 30, Παρασκευή 5 Απριλίου, Σάββατο 6 Απριλίου θα είναι στη σκηνή η επιθεώρηση με τίτλο «Η κυρία επιθεώρηση», αφιέρωμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης με πάρα πολλούς αξιόλογους ηθοποιούς και τραγουδιστές της νέας γενιάς όπως είναι η Πινελόπη Νεσαζοπούλου, η Ζέτα Δούκα, ο Κρατερός Κατσούλης, η Νίνα Λοτσάρη, ο Άρης Μακρύς. Και φυσικά ο Μάκης Δελαπόρτας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι χορευτές. Ticketservice.gr για να κλείσετε ηλεκτρονικά τις θέσεις σας, σε όποιο σημείο του Θεάτρου Βεργίνα επιθυμείτε. Υπάρχει και κάτω του θεάτρου, είναι πολύ εύκολη η επιλογή των θέσεων. Καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Για πληροφορίες 2310-491-234. Αυτά, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και επειδή η ζωή τα φέρνει έτσι. Και πάντα έχουμε τη μάχη αφεντικών υπαλλήλων. Και πάντα το δικό μου παράπονο ως αφεντικό είναι ότι δεν μπαίνεται ποτέ στο μυαλό μας πώς σκεφτόμαστε. Για καλή μας τύχη λοιπόν, μας άκουγε ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος θέλει να παρέμβει για να μας δώσει τα φώτα του. Πρόεδρε, καλησπέρα. Δεν είναι ακόμα. Σε λίγο. Τώρα τον έχουμε τον Αλέξη Κούγια μαζί μας, ο οποίος ως ιδιοκτήτης έχει τις ενστάσεις του για τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Καλησπέρα. Και εσύ ιδιοκτήτης είσαι, κύριε Κούγια. Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι η αιώνια μάχη. Ήμασταν και από την άλλη πλευρά, βέβαια. Και πρόεδρε, τότε δεν καταλαβαίναμε. Εξαιρετική προσέγγιση. Mm. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί διάβασαν πρώτα απ' όλα
και τις δύο ανακοινώσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτό επιτάσσει βέβαια και τη δημοσιογραφική διδολογία, παρά το ότι αντελήφθη ότι είναι μια σατυρική ουσιαστικά εκπομπή. Infotainment. Ναι. Αλλά πολλές φορές μεταξύ αστείου και σοβαρού λέγονται τα σοβαρότερα πράγματα. Θέλω λοιπόν με πολύ καλή προδιάθεση να σας πω το εξής. Το πρώτο που θέλω να καταλάβουν τα παιδιά είναι, γιατί κάποιος τοποθετήθηκε, δεν θυμάμαι ποιος, ότι εγώ δεν θέλω να πληρώσω. Το αντίθετο. Επειδή πληρώνω, γι' αυτό το λόγο κάνω και αυτή την τοποθέτηση. Εάν δεν πλήρωνα και δεν είχα να πληρώσω, θα συγκάλυπτα ορισμένα πράγματα, γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσα να διαπραγματευτώ καλύτερα με τον ποδοσφαιριστή, ότι ξέρεις κάτι, δεν θα σε δυσφημίσω, ώστε να βρεις το επόμενο κοροϊδό, εσύ και ο μάνατζέρ σου. Αλλά εσύ κοίταξε να κόψεις κάποια χρήματα από αυτά που πρέπει να σου δώσω, παρά το ότι δεν τα δούλεψες. Πρέπει να καταλάβετε το εξής μόνο. Ομάδα η οποία θέλει να εφίσταται στη Super League ή να είναι επαγγελματική ομάδα ακόμα και στην Football League, δεν έχει καμία δυνατότητα, ακόμα και ένας ποδοσφαιριστής κοροϊδεύει στις προπονήσεις, έχει μια έκλειτη ζωή, έχει οτιδήποτε αρνητικό που είναι κόντρα σε αυτό που απαιτεί η ποδοσφαιρική λογική, ακόμη και αν έχει τραγική εικόνα στα μάσου, δεν μπορείς σε καμία περίπτωση είτε πρώτον να του διακόψεις το συμβόλαιο, αλλά το κυριότερο απ' όλα με το πληρώσεις. Εάν δεν το πληρώσεις, μέσα σε 15 μέρες από την ώρα θα σου κάνει μια εξώδικη πρόσκληση, προσφεύγεις στα δικαστήρια και αν μεν έχει συμβόλαιο για τα επόμενα χρόνια, παίρνει το επόμενο μισό συμβόλαιο. Εάν δεν έχει συμβόλαιο και τελειώνει το συμβόλαιο του, πληρώνεται μέχρι το τελευταίο ευρώ. Άρα το κίνητρο της τοποθετήσεώς μου σε αυτή την... ήταν πολιτική συνέντευξη, δεν ήταν ποδοσφαιρική συνέντευξη. Αυτή που έγινε στο σταθμό Άστρα στην Θεσσαλία, την έκανε σε μια πολιτική εκπομπή αυτή ήταν η τοποθέτηση, με αφορμή μια ερώτηση του δημοσιογράφου. Άρα λοιπόν, το κλείνουμε αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν, δεν έχεις κερδίσει τίποτα. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω και ήταν η αφετηρία της τοποθετήσεώς μου, που προκάλεσε την αντίδραση του Λεωζίνιο. Όχι του Λεωζίνιο, για αυτός που του γράψε την ανακοίνωση. Ο Λεωζίνιο δεν ξέρει ούτε τρεις λέξεις ελληνικά, να ξέρετε. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορεί να γράψει μια δήλωση. Αυτό είναι το μόνο. Έτσι, και μάλιστα μια τέτοια δήλωση, με τέτοιες εκφράσεις. Του την έγραψε κάποιος, ξέρω ποιος την έγραψε. Του την έγραψε ένας δημοσιογράφος από τη Λάρισα. Δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις από ό,τι διαπιστώσαμε με τον δημοσιογράφο στη Λάρισα. Είναι τα πράγματα πολύ λεπτές ισορροπίες. Καμιά φορά δυστυχώς, ενώ θέλεις να είσαι καλά με κάποιους ανθρώπους, δεν μπορείς να είσαι. Αλλά ας το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Θα σας δαπανίσω χρόνο από την εκπομπή σας. Τα πιο ενδιαφέροντα θέματα. Το ζητούμενο λοιπόν εδώ ποιο ήταν. Τον ποδοσφαιριστή αυτό δεν τον πήρα εγώ. Μέχρι και την ημέρα που έφυγε ο προπονητής Πάους, από εκείνη την ημέρα και μετά όλους τους ποδοσφαιριστές τους επιλέγω εγώ με τους συνεργάτες μου. Και οι οποίοι συνεργάτες μου είναι ο προπονητής, ο οποίος τελευταίος πληροφορείται την επιλογή και την εγκρίνει όχι, πριν όμως με δικούς μου ανθρώπους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που είτε είναι επαγγελματίες μάνατζερς, είτε είναι προπονητές ομάδων, είτε είναι κοινωνικός μου κύκλος που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Μέχρι όμως τότε που έφυγε ο Πάους, τον οποίο μου είχε φέρει ένας τεχνικός διευθυντής που είχαμε τότε, που είχε σχέση με την Κύπρο, και ο οποίος Πάους, σαν πρώτη μεταγραφή του ζήτησε το Λεωζίνιο, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, εγώ δεν τον έπαιρνα ποτέ. Η συμφωνία με το Λεωζίνιο ήταν 150.000 κλειστό συμβόλαιο για δύο χρόνια. Οποιοδήποτε συμβόλαιο πάνω από 50.000 ευρώ έχει όσο ποσό συμβόλαιο, άλλη τόση εφορία. Αυτό καταγράφτε δηλαδή, το λίγο, γιατί νομίζουν όλοι ότι τα αυγά τα νονίζουν. Δεν είναι. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά με την εφορία στα συμβόλαια. Λοιπόν, είναι 300.000 το συμβόλαιο του Λεωζίνιο, συν το σπίτι του, συν ταξίδια αεροπορικά στη Βραζιλία για όλα τα μέλη της οικογένειας του με επιστροφή. Το κάθε αεροπορικό συμβόλαιο στην εισιτήριο στη Βραζιλία είναι 1.000-1.300 ευρώ. Ναι. Και συν αυτοκίνητο. Τον πήραμε λοιπόν για να είναι ο Μαραντόνα της ομάδας μας, κατά την άποψη του ΠΑΟΣ. Από τα πρώτα φιλικά φάνηκε, μάλιστα στο δεύτερο φιλικό, του έδωσε μια μικρή κλωτσιά ο Μπέριος, που πας Γιάννα σε ένα φιλικό στο Καρπενήσι, και ξανάπαιξε τον τέλειο Οκτωβρίου. Από τον Ιούλιο, με μια απλή κλωτσιά, ξανάπαιξε, μπήκε σε ποδοσφαιρικό αγώνα, τέλειο Οκτωβρίου. Από τότε και μέχρι τα Χριστούγεννα, επειδή καταλάβαμε, γιατί έφυγε και ο Πάος και έρθει ο Ηλίας ο Φιντάνης, καταλάβαμε ότι το παιδί αυτό ούτε έχει διάθεση να παίξει ποδόσφαιρο, ούτε μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλουμε σε μια ομάδα σαν την ΑΕΛ, που είναι υποδημιουργία και πρέπει να είναι μια ομάδα σφιχτή, δυνατή και όχι μια ομάδα
και το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι είναι aggressive ομάδα. Αυτό είναι το βασικό της χαρακτηριστικό. Τι ομάδα είναι. Και με αυτή την κρατάμε με νύχια και με δύο τη Super League απέναντι σε διαφόρους και σε διάφορα. Και κανείς δεν μπορεί να μας πει τίποτα γι' αυτό. Τον παρακαλούσαμε λοιπόν από τέλη Οκτωβρίου του 17, όχι του 18, ναι, του 17, να βρει μια ομάδα. Παρακαλούσαμε και τον Βέλα Ζούνιο, το μάνατζερ του, και μας έλεγε ο Βέλα Ζούνιο, ενώ μας προηγουμένως μας έκανε παζάρια για τα 150, ότι είναι λίγα, ήθελε 180 το χρόνο, δηλαδή 360 με την εφορία, ότι δεν μπορεί να βρει ομάδα τώρα μέσα στα Χριστούγεννα, να βρει μια ομάδα με 90.000 από τις 50 και να του πληρώσουμε εμείς τα 150 μέχρι το τέλος της σεζόν. Δηλαδή να πληρώσουμε εμείς το συμβολαιό του ουσιαστικά. Τελικώς ούτε αυτή την ομάδα την βρήκε και έμεινε σε εμάς. Το καλοκαίρι, επειδή είχε συνεχείς τραυματισμούς, έτσι έλεγε. Μία πονάει η μέση μου, μία πονάει ο προσαγωγός μου, μία πονάω στο δικέφαλο. Του κάναμε προσφυγή στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή της Super League για να διακόψουμε το συμβόλαιο του εμείς. Μια μέρα πριν εκδικαστεί η προσφυγή, ήρθε ο δικηγόρος του κύριος Δημητριάδης, σοβαρός άνθρωπος, και λέει: σε παρακαλώ πολύ κύριε Πρόεδρε και συνάδελφε, γιατί είμαι και δικηγόρος, να μην τη συζητήσουμε αυτή την προσφυγή, να μειώσουμε στο μισό το συμβόλαιό του στις 80.000 από τις 150, γιατί δεν μπορεί να βρει άλλο συμβόλαιο. Μιλάμε τώρα ούτε προσφυγές για χρήματα, ούτε τίποτα. Αυτά προκύπτουν τώρα από εδώ και πέρα. Και να τον κρατήσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Για τα αυτά τα Χριστούγεννα, του 18 δηλαδή. Πάλι εμείς τα Χριστούγεννα, γιατί δεν είχε παίξει ούτε ένα παιχνίδι, στο 90% ήταν εκτός 18ος, παρακαλέσαμε πάλι το μάνατζερ του Βέλα Ζούνιορ να βρει έστω ένα συμβόλαιο, όχι με 150 που ήταν το προηγούμενο συμβόλαιο, αλλά να βρει ένα συμβόλαιο 6 μηνών για 20-30.000 και να του πληρώσουμε το υπόλοιπο. Ναι. Πάλι δεν έφερε συμβόλαιο τέτοιο. Και από τότε λοιπόν τον έβαλε ο προπονητής μας τρία παιχνίδια τώρα στα τελευταία και γράφω τα τρία παιχνίδια για τη συμπεριφορά του. Όταν έχεις ένα ποδοσφαιριστή που είναι ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής στην ομάδα και η προσφορά του είναι αντιστρόφως ανάλογη, το πρόβλημα δεν είναι το συμβόλαιο. Άντε εκεί σε πιάσαν κορόιδο και το πληρώνει. Είναι οι ισορροπίες που δημιουργούνται μέσα στην ομάδα. Έτσι. Αυτή είναι η ποδοσφαιρική λογική. Μέσα στα αποδυτήρια λοιπόν εμείς είχαμε τρία παιδιά τα οποία αξίζουν να παίρνουν περισσότερα χρήματα και έπρεπε να ανανεώσουμε τα συμβόλαιά τους για τα επόμενα χρόνια. Ήταν ο Ντέλετς, ο Φατιόν και ο Γκόλιας. Παιδιά που παίζουν 30 παιχνίδια στον χρόνο. 35 παιχνίδια το χρόνο, όλα τα παιχνίδια. Και είναι και παίχτες προοπτικής, έχουν μεταπολιτική αξία και ήτρες. Και είναι και νέα παιδιά. Το κριτήριο για την ανανέωση συμβολέου ήταν το συμβόλαιο του Λεωζίνιο, ο οποίος συγχρόνως δεν έπαιζε. Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα υπάρχει. Υπάρχει, θέμα ισορροπίας. Τώρα... Το αντιμετωπίσουμε σε όλες τις ομάδες. Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε το ίδιο πράγμα με το Χατσερίδη, όταν μάθανε οι άλλοι το συμβόλαιο του Χατσερίδη, ο Βαρέλα με τον Κρέσπο, πήγαν να πάθουν κεφαλικό. Έτσι. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Εκεί λοιπόν έρχεται τώρα η δύσκολη στιγμή και άκουσα και μια ειρωνία για τις ανακοινώσεις μου. Εγώ δεν έκανα ανακοίνωση. Δεν ανακοίνωσε το θέμα του Λεωζίνου. Συνέντευξή μου ήταν και κράτησε σε μια συνέντευξη τριών ωρών πολιτική με τρεις δημοσιογράφους από το Βόλο. Ήταν λίγα δευτερόλεπτα η αναφορά μου. Στη Λάρισα όμως, επειδή τον έχουν πάρει από δίπλα, γιατί είναι σημείο του δόρατος αυτοί που θέλουν να δημιουργήσουν φθορά στην ομάδα και στο κρίσιμο χρονικό διάστημα αυτό, και το έκανα σημαία τη δήλωση με αυτή και έτσι πήρε αυτή την έκταση. Του έγραψαν και την απάντηση, αυτή που έκανα σημαία την δήλωση, την τοποθέτησή μου αυτή, και αναγκάστηκε και εγώ να πω αναλυτικά τι έγινε. Να σας πω μόνο ότι τα μηνύματα που έχω από τη Λάρισα είναι ότι αν είμαστε η παλιά Λάρισα, αυτός δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει στους δρόμους με την κοροϊδία και με τη συμπεριφορά του στα τρία κρίσιμα παιχνίδια. Εάν εμείς δεν παίρναμε ισοπαλία στο Αγρίνιο, δεν παίρναμε ισοπαλία στον Όφη που έχουμε ίδιους στόχους. Εξάποντα είναι αυτά. Και δεν παίρναμε ισοπαλία στον Πας Γιάννα που τον κερδίσαμε 4-1. Και ουσιαστικά είναι 7 πόντο, γιατί έχουμε και τη ισοβαθμία μαζί. Αυτή τη στιγμή θα είμαστε στη ζώνη υποβιβασμού. Σε αυτά τα παιχνίδια παίζαμε με 10 παίκτες στο Λεωζίνιο. Και γι' αυτό τα αναφέρω και αναλυτικά και είναι διαφορετική συμπεριφορά. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ειλικρινά, ωραίο είναι η πλακίτσα, αλλά ελάτε και στη θέση ενός ανθρώπου που και ξέρει τι κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής γιατί ξέρει μπάλα. Και συγχρόνως δεν είναι ο στοιχηματζής που θα παίξει ένα παιχνίδι και θα βγάλει ένα εκατομμυριάκι και θα το βάλει στην άκρη και θα βγάλει τη χρονιά. Κουράζομαι στη δουλειά μου πάρα πολύ και πονάω πολύ τα χρήματα. Όχι, είναι κατανοητό τώρα, εντάξει, επειδή και εμείς με τις ομάδες είμαστε χρόνια. Έχουμε δει αν ο ΠΑΟΚ είχε την περίπτωση Λεβέκ, παραδείγματος χάρη, που ανά πάσα στιγμή είχε προβλήματα, όχι πονάει το πόδι του, το νύχι του κτλ. Γιατί παλιότερα, κύριε Κόλκα, επί Μπατατούδη τι γινότανε. Κάνω συνεχώς τέτοια πράγματα. Κάνω συνεχώς δεν υπογράφαν τραυματίες κατευθείαν οι παίκτες. Αφήστε με τώρα, δηλαδή, η ατυχία των ποδοσφαιριστών
που είναι απατεώνες και γι' αυτό δεν έρχονται στη Λάρισα. Απατεώνες ποδοσφαιριστές, να ξέρετε, δεν έρχονται στη Λάρισα ποτέ. Ούτε καν τους προτείνουν ομάδες στη Λάρισα. Γιατί ξέρουν ότι δεν πιάνουν κορόιδο κανένα. Αλλά και των απατεώνων προπονητών και μάνατζερ είναι ότι εμείς ξέρουμε. Και γι' αυτό σας είπα ότι από πέρσι τον Οκτώβριο τις μεταγραφές τις κάνω εγώ προσωπικά. Ξέρω τις ανάγκες της ομάδας μου, το συζητάω με τον προπονητή μου και μου λέει θέλω ένα αριστερό μπακ με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φέστα, θα σου δώσω αυτές τις επιλογές. Επιλέξουμε με τα παιδιά που είναι οι βοηθοί σου και με τους ανθρώπους που εγώ γνωρίζω, αυτόν σου κάνει. Γι' αυτό και να εξηγήσουμε και στον κόσμο, συγγνώμη που διακόπτω, αυτό συμβαίνει γιατί ο προπονητής αύριο μπορεί να φύγει, οι επιλογές δεν μπορεί να είναι δικές του. Πρέπει να είναι επιλογές της ομάδας. Εντάξει, για να εκπαιδεύουμε και τον κόσμο λίγο. Ναι. Ο Τσιόλης, τη χρονιά που τον πήραμε, την πρώτη χρονιά στη θέση του Αναστασιάδη, έκανε τα Χριστούγεννα με δική του έγκριση και με δοκιμές 16 μεταγραφές. Από αυτούς έπαιξε ένας, ο Μασαλέσα. Ναι. 15 είχαν συμβόλαια και δεν υπόκειται να παίξουν ποτέ. Ήταν καταστροφή οικονομική. Χωρίς να το θέλει ο άνθρωπος, ήρθε ο Πάος μετά, μου λέει δεν κάνουν αυτοί. Άντε το καλοκαίρι να αποζημιώσεις με συμβόλαια 2 και 3 ετών, γιατί εγώ δεν παίρνω συμβόλαια 6 μηνών. Δεν παίρνω δανεικούς. Άντε να αποζημιώσεις εσύ 16 ποδοσφαιριστές για να φύγουν. Και να αρχίζουν και να λένε ο Κούγιας διώχνει 16, κάνει εκείνο. Όμως με αυτόν τον τρόπο, ενώ στο παρελθόν τον Πιλαδάκη Λάρισα, σε 6 χρόνια λειτουργίας της ομάδας σε επαγγελματικό επίπεδο Β' και πρώτης εθνικής, έφτασε να έχει χρέος 19 εκατομμύρια ευρώ πριν πτωχεύσει. Ναι. Με ποδοσφαιριστές 700.000 ευρώ, 800.000 ευρώ. Ναι, βέβαια, η αγορά της Λάρισας δεν σηκώνει νούμερα τέτοια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό θέλω να πω. Όμως αν δεν ξέρεις το αντικείμενο και αν δεν είσαι και εκείνος ο οποίος πονάει κάθε τέλος του μηνός και συγχρόνως έρχεται ένας προϋπολογισμός και ξέρει ο ποδοσφαιριστής ο προηγούμενος, αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδος, ότι παίρνει 5.000 το μήνα, 60.000 το χρόνο, και ότι αυτός που παίρνει 15 κάθεται στο σπίτι του και κάνει βόλτες και διακοπές στον Πλαταμόνα. Και τι βιζάπι, είναι πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Όχι, τα συμπληρωτικά τώρα που σε έχουμε, πρέπει να μας πεις και τι γίνεται με τον Τζίλο. Έχουμε μια εικόνα τη συμβαίνει. Αυτό φαίνεται ότι υπάρχει μια εικόνα. Έχει διελευκαθεί πλήρως υπόθεσης. Το καταλάβαμε. Εξέλιξη δεν βλέπουμε. Τους φυσικούς αυτούργους, δεν νομίζω ότι. Ο ένας έφυγε, δεν πάω το σύλλαβο. Εγώ διαφωνώ με την άσκηση ποινικής διώξεως, γιατί ξέρετε, θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Οι εντυπωσιακές ποινικές διώξεις δεν υπάρχει απόπειρα ανθρωποκτονίας με χτυπήματα στο πόδι. Να το καταλάβετε, υπάρχει νομολογία. Ναι. Θα μπορούσε να είναι βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Ναι. Που είναι πάλι κακούργιο. Αλλά δεν είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και τιμωρείται, μπορεί να τιμωρηθεί και κάποιος, μπορεί να πάει και φυλακή ακραία με χτυπήματα στο πόδι. Δεν έχουμε κατάγματα, δεν έχουμε τίποτα εδώ. Διαφωνώ με τι? Με το γεγονός ότι ενώ έχει τελευταθεί η υπόθεση, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ατμόσφαιρα που πράγματι παραπέμπει σε μια συγκεκριμένη μεγάλη ομάδα, γιατί όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι όλο το όπως έχει διαρρεύσει προς τα έξω, παραπέμπει στον Ολυμπιακό. Όμως, το να λένε και να συνδέουν πρόσωπα τα οποία είναι στο στενό περιβάλλον των επιχειρήσεων μαρινάκινικους με το γεγονός του συγκεκριμένο, είναι λάθος. Τεράστιο. Ναι, δεν πρέπει να κινηθεί η δικαιοσύνη για να δούμε αν... Όχι, για να βρεις ηθικό αυτουργό, πρέπει να αποδείξεις ότι... Όχι γιατί υπήρξε ένα τηλεφώνημα, γιατί αυτός που... τα πρόσωπα που προσπαθούν να φωτογραφίσουν, ο ένας ο κύριος Συντιχάκης που δημοσιοποιήθηκε το όνομά του, είναι το γενικό κουμάντο των επιχειρήσεων Μαρινάκη, οικονομολόγος κτλ. Ναι. Ο άνθρωπος δεν έχει σχέση ούτε με το ποδόσφαιρο, ούτε με θέματα βίας, οτιδήποτε άλλο, ποτέ στη ζωή του. Όμως... Τώρα όμως, αν πάμε σε μια λογική ότι εντάξει, νομικά μπορεί να μην ευσταθεί. Μιλάμε νομικά. Ναι, νομικά μιλάμε πάντα. Ως νομικός. Ναι. Ως νομικός. Ηθικά ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει. Ναι. Επειδή μιλάνε για συνομιλίες. Οι συνομιλίες που έχουν είναι απλά οι κλήσεις. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες. Όχι. Μετά υπόθηκε... την αποκάλυψη... Όχι, ακούστε με. Ναι. Μετά την αποκάλυψη του φυσικού αυτουργού. Ναι. Και εφόσον η πράξη είναι κακούργημα, είναι δυνητικό να παρακολουθούν συγκεκριμένα τηλέφωνα και να έχουν συνομιλίες. Αυτό να πάρετε αυτή την παράμετρο. Δηλαδή μετά την αποκάλυψη του ποιος είναι ο φυσικός αυτουργός, με διάταξη του εισαγγελέα που παρακολουθεί την υπόθεση και με βούλευμα που επικυρώνει τη διάταξη, είναι δυνατόν πριν ανακοινώσουν το όνομα του φυσικού αυτουργού, επειδή πρόκειται περί κακουργήματος, να υπάρχει παρακολούθηση συνομιλιών. Και πάμε στο πρακτικό του πράγματος. Υπάρχει ένας συνεταιρισμός. Υπάρχει μια Super League. Υπάρχουν κάποια ηθικά ζητήματα τα οποία δημιουργούνται από αυτή την υπόθεση. Υπάρχουν και άλλα χιλιάδες τα οποία τρέχουν καθημερινά. Πώς θα στρώσει το μαγαζί, ρε Πρόεδρε? Εδώ μιλάμε τώρα για κατάσταση δραματική. Θα μου κάνεις για χαρτί, Κόλκα. Ναι.
να μου κάνεις τη χάρη να έρθεις να παρακολουθήσεις μια συνεδρία. Εγώ παραδοσιακά τους λέω ότι αν το πρώτο τηλεοπτικό προϊόν που θα πουλούσα σαν Super League είναι τις συνεδριάσεις μας. Δεν είναι το επεισόδιο. Δεν είναι λάθος. Δηλαδή παίρνουν κάποιες στιγμές που είναι στιγμές οξύτητας. Είναι το επίπεδο. Αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι. Μακάρι να είχαμε μια Super League όπως ήταν στην αρχή με παρουσία του Βαρδινογιάννη, του Κόκαλη, των ιδιοκτητών των μεγάλων ομάδων. Μακάρι. Εδώ τα πράγματα, άσε που θέλω να πω και το επίπεδο των ιδιοκτητών έχει πέσει πολύ χαμηλά. Δεν μιλάω για τους μεγάλους. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Μαρινάκης δεν είναι ένας μεγαλύτερος επιχειρηματίας στον κόσμο όταν έχει συνεταιρισμό με τον Υπουργό Οικονομικών της Αμερικής. Και εισηγμένη. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Σαββίδης είναι παγκοσμίου επίπεδου επιχειρηματίας. Μιλάμε για το ποδοσφαιρικό επίπεδο. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι αισιόδοξος για το πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο συνεταιρισμός πραγματικά. Ακόμα δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Μην ξεχνάς ότι αν κάνεις μια έρευνα για τις ιταλικές ομάδες και είναι ιδιοκτήτες, τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο των Found. Δηλαδή βλέπεις ποιος είναι ιδιοκτήτης. Μιλάνε το Found, λέει. Από πού έπτα η Λάνδηξη. Της Ίντερ το άλλο Found. Δεν ξέρεις τι κρύβεται από πίσω. Από τα Found. Ναι, αλλά εκεί τα πολλά Found φέραν μια ισορροπία. Εδώ πώς θα βρεθεί η ισορροπία. Δεν μπορούμε να μην νομίζεις. Τα παράπονα, τα προβλήματα είναι ίδια για τη Διευθυνσία. Τα ίδια γίνονται στην Ιταλία για τη Γιουβέντους. Ότι ναι, μεν έχει καλή ομάδα, αλλά δεν μπορεί να παίρνεις 10 χρόνια το πρωτάθλημα έτσι όταν αυτό. Εγώ τη Διευθυνσία την περνάω σε δεύτερη μοίρα. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο τα νούμερα. Δηλαδή, πώς θα δουλέψει το μαγαζί για να μπορούν με να. Ένα τρόπο. Με ένα τρόπο. Με ένα τρόπο. Με ένα τρόπο και μοναδικό. Με κριτήρια, ξεκινάς από τα κάτω. Με κριτήρια, με αυστηρά κριτήρια για το πώς γίνεται μια ομάδα από ερεσιτεχνική επαγγελματική. Το πρώτο. Δηλαδή αυτό που κάνει η Γερμανία η Αγγλία. Ναι. Θες να γίνεις επαγγελματική ομάδα. Ναι. Γήπεδο, προπονητικό κέντρο, μέσος όρος οπαδών, συγκεκριμένος ιδιοκτήτης. Ναι. Με αυτά τα κριτήρια θα είχαμε αποφύγει όλα αυτά τα φαινόμενα της αγελοδοποίησης ομάδων. Είτε έχουμε αγέλες. Είτε φανερές, είτε κρυφές. Από εκεί και πέρα τώρα. Γίνεσαι επαγγελματική ομάδα. Πάλι κριτήρια. Θες να ανέβεις κατηγορία. Πάλι τα ίδια κριτήρια. Συν μια μελέτη της συμπεριφοράς σου αυτά τα χρόνια που είσαι επαγγελματική ομάδα. Ναι. Να μην έχεις σκιές. Και από εκεί και πέρα φτάνεις στη Super League. Στη Super League πραγματική μάνατζερ. Όχι βάζουμε πρόεδρο τη Super League έναν ο οποίος είναι ο ευνοούμενος της στιγμής. Είναι ο Στράτος γιατί θέλει ο Πανόπουλος που έχει καλή σχέση με τον Σαββίδη και έχει καλή σχέση με τον Αλαφούζο να τον ψηφίσουμε. Με τον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Και από εκεί και πέρα, το τελευταίο, που είναι το πολύ σοβαρό. Κλειστές ώρες. Την ώρα που γίνονται αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος, βάλτε σε όλες συγκεκριμένα ώρα που θέλει. Κάντε σε τρεις μέρες το πρωτάθλημα. Όχι προβολή άλλων πρωταθλημάτων. Mm-hmm. Να γεμίσουν τα γήπεδα. Τα γήπεδα, όλο αυτό που λέμε, γιατί το συζητούσα χθες. Δηλαδή χρειαζόμαστε έναν μάνατζερ που θα ξυλώσει όλο το ποδόσφαιρο, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και ο Van Damme για να αντέχει στις πιέσεις. Αυτό χρειαζόμαστε. Το είδες που ερχόμαστε, εγώ δεν το ξέρω αντίστοιχα αυτή την τοποθέτηση. Σούπα. Ναι. Έναν πραγματικό όμως. Ναι. Δηλαδή θυμάσαι πως αντιμετώπισαν τον Άρνεσε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο χρόνος έχεις δει πως τον δικαιώνει. Ναι, τον δικαιώνει, δεν το συζητάμε. Ήξερε όμως, γιατί έπαιρνε, πώς έπαιρνε, που το έπαιρνε. Ναι. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Και έρχεται ο Μίχελ μετά, ο οποίος δεν έφυγε όπως έφυγε ο Άρνεσεν. Έτσι δεν σου άφησε τίποτα, όμως αυτός επιβίωσε. Επιβίωσε ο Μίχελ. Φέρα παράδειγμα έτσι. Ισολογισμοί να δεις πως επιβίωσα. Ναι, τέλος πάντων. Ορίστε. Κλαίμε με τους ισολογισμούς, λέω. Μισή πόληση δεν έγινε, ναι. Το βλέπεις, αυτό λέω. Αυτό λέω. Ωραία. Και τώρα έρχεται ο Πάου και εισπράττει χρήματα για έναν άνθρωπο που θεωρείται αποτυχημένος και βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές που έφερε να παίζουν τα μεγαλύτερα παραδείγματα του κόσμου, έτσι. Ναι. Και να πληρώνονται και να φέρουν λεφτά στον ΠΑΟ. Έτσι παρά αυτά. Θέλει πλάνο. Θέλει πλάνο, θέλει μυαλό, θέλει γνώση. Θέλει γνώση και θέλει και υπομονή του ιδιοκτήτη. Αλλά την υπομονή του ιδιοκτήτη την προκαλεί η προσωπικότητα του ανθρώπου που θα καταστρώσει το πλάνο. Δηλαδή όταν πάρεις την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, ο Κόλκας, τι έχει κάνει στην δημοσιογραφική του διαδρομή. Αυτό. Θέλω να κάνω ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Τι εγγύησης μου δίνει η διαδρομή του. Με κατάλαβες θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι. Ο Κούγιας, δικηγόρος. Θέλω να αντιμετωπίσω μια υπόθεση. Για να δούμε τη διαδρομή του τι έχει.
Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι. Διαλέγω στελέχη για να μου κάνουν συγκεκριμένη δουλειά. Που ξέρουν να την κάνουν. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Μακάρι να το δούμε στη Super League λοιπόν κάποτε. Πρώτα ευχαριστώ για την κουβέντα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ. Νομίζω ότι εκπαιδεύσαμε. Τα καλύτερα στα παιδιά που συμμετείχαν στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Γεια σας. Καλά. Yeah. Αυτά λοιπόν. Με τον Αλέξη Κούγια. Για να σκεφτόμαστε πώς σκέφτονται και τα αφεντικά παιδιά. Καμιά φορά. Χρειάζεται. Χρειάζεται πάντα για να κρίνουμε το πώς σκέφτονται όλες οι πλευρές. Το πώς κινούνται και το τι ακριβώς προασπίζουν. Συμφωνούμε, διαφωνούμε. Αυτή είναι ένα σκεπτικό, ξεκάθαρο. Γι' αυτό λοιπόν, Στέργιο, αν δεν μου κάνεις 10 θέματα στο επόμενο χρονικό διάστημα, να ξέρεις, να κάνω μια δήλωση και θα σε κυνηγήσω στο θάνατο. 10 θέματα θέλω μέσα σε μια μισή μέρα. Καλά τα λέω. Τι. Δεν θέλω να πω κάτι, δε. Πραγματικά. Μη πεις. Χορηγούς πες, γιατί μας πληρώνουνε. Λοιπόν, Ρίτζι Καζίνο, θέατρο Βεργίνα, Παρασκευή, πρεμιέρα στο υπερθέαμα η κυρία Επιθεώρηση. Εισιτήρια στο ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο, ένα μουσικοχορευτικό υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης στο θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης. Μαζί μας είναι τα Ναξούστα, κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Ετοιμάζεται τεράστιο, πολύ εντυπωσιακό κατάστημα Τσιμισκή με Αριστοτέλους. Νομίζω πολύ σύντομα θα είναι έτοιμο, με πάρα πολλούς κωδικούς και πάρα πολλές επιλογές και τις καλύτερες τιμές φυσικά. Φοβερές εκπτώσεις σε σχέδια μπορείτε να βρείτε και στα καταστήματα Stock, στα δυτικά, στα ανατολικά, στο κέντρο της πόλης, παντού. Πλατεία Αγία Σοφία, στο πιο παραδοσιακό κατάστημα, νομίζω, από Ναξούς και Mediterranean Cosmos και φυσικά Ελευθέρως Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν. Η Στίχημαν, μέγας χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚΕ του ΠΑΟ 24, δεν έχει τόση μεγάλη δράση αφού δεν υπάρχουν τα εθνικά πρωταθλήματα, αλλά πάντα υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν και αγώνες σημαντικοί στα αποκριματικά για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Οι καλύτερες αποδόσεις και εκατοντάδες στοιχήματα ανά επιλογή και φυσικά όλες οι επιλογές σε live cash out και live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα και τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη της Στίχημαν. Υπάρχει και το online καζίνο, κατεβάστε και το παιχνίδι το σερί, είτε έχετε κινητό iOS είτε κινητό Android και διεκδικήστε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο για δυνατές στιγμές και πολλά κέρδη. Όσο μιλούσαμε με τον Αλέξη Κούγια, να πω πριν πάμε στο διάλειμμα, οριστικοποιήθηκε, μάλλον έγινε γνωστό από την ΕΠΟ, το πρόγραμμα των πρώτων αγωνών της ημιτελικής φάσης. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, 3 Απριλίου, ώρα 7. 3 Απριλίου, ώρα 7, γήπεδο Τούμπας, ημέρα Τετάρτη. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης. Την ίδια μέρα, στις 9.30, η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τη Λαμία. Αυτή είναι η πρώτη αγώνες για τα ημιτελικά. Οι ρεβάνς θα γίνουν είτε Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου, είτε Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό από την ΕΠΟ οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες. Ξαναλέω, Τετάρτη 3 Απριλίου, πάω Αστέρας Τρίπολης, ώρα 7, γήπεδο Τούμπας. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια συνέντευξη και με την ομάδα μπάσκετ. Εδώ είμαστε. Τελευταίο μισάωρο που πάντα είναι 20 λεπτό. Αποκάλυψη από το Στέργιο. Τελευταία μισά ώρα που είναι πάντα 20 λεπτό. Πάντα 20 λεπτό. Μπράβο, Στέργιο. Λοιπόν, έχουμε προγραμματίσει μία συνέντευξη. Να δούμε αν θα μας βοηθήσει η κινητή τηλεφωνία. Θα μας βοηθήσει σίγουρα ο Νίκος. Ναι, ρε Νίκο. Τον έχουμε στον αέρα. Έλα, πού είσαι, ρε Νίκο. Χαίρετε, χαίρετε. Τι πολύ εργαλεία, ρε φίλε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη γραμμή και τη σημερινή μας καλεσμένη. Την πρωταγωνίστρια, κατά την άποψή μου, ή αν θέλετε, την παίκτρια που έκανε τη διαφορά, για να μην αδικήσουμε και τα υπόλοιπα κορίτσια της γυναικείας ομάδας, την Γκιζέλα Μπετανκούρ, την κολομβιανή διεθνή παίκτρια του ΠΑΟΚ. Να την καλησπερίσουμε. Γκιζέλα, hello from Libero Radio Station. Hello. How are you? Good and you? Very well, thank you. Λοιπόν, πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ, νομίζω, Νίκο, ότι προσαρμόστηκε με το καλημέρα και με τη γενικότερη παρουσία και τα γκολ οδηγεί την ομάδα στο πρωτάθλημα.
Gisela, it's your first year in PAOK. You seem to adjust very well in the team and to be a leader of this team. Thank you. I mean, like, it's a good team, so I kind of like the whole experience here in Thessaloniki. It's been great so far, so I just kind of enjoy myself here. Μας λέει ότι είναι έτσι αλλιώς μια πολύ καλή ομάδα και απολαμβάνω έτσι την παρουσία μου εδώ στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα χαίρομαι με τον εαυτό μου που μπορώ να βοηθήσω. Νίκο, να ρωτήσουμε ότι η ομάδα έχασε σημαντικές παίκτριες το καλοκαίρι. Η ίδια ήρθε για να συμπληρώσει ή να αναπληρώσει την εμπειρία και την ικανότητα και αυτή η ομάδα έχει το απόλυτο των εικόν, γενική ομάδα και όλα δείχνουν ότι θα είναι και φέτος πρωταθλήτρια. Πώς το βιώνει αυτό και αν αυτή η πορεία ήρθε εύκολα ή δύσκολα το απόλυτο των εικόν. In last summer that you came in PAOK Gizela, mm-hmm. PAOK left, PAOK, some players from PAOK went to another teams. It mm-hmm. was a season that with very big differences in the team, but you never lost, and you seem to be the big favorite for the championship. How do you live with it, and what's your experience until now with this new team for you and for PAOK? I think one of the main reasons why I came to PAOK, it was because it was like they were rebuilding the program, the whole team. So that was the reason why I came here, because they told me that things were going to be different and they were going to take a step higher, you know, to make this team professional. So if they have the other players that they used to have in the past, I don't think that I will be here. So I'm glad that things work that way. So I came this year and things are going like really, really good for the team. So I'm just glad about the change that they made last year. Mm-hmm. So. Mm-hmm. Μας λέει ότι ένας από τους λόγους που επέλεξε την πρόταση του ΠΑΟΚ ήταν αυτός ακριβώς. Μου εξήγησαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ την κατάσταση στην ομάδα, το γεγονός ότι χτίζεται μια καινούργια ομάδα με πιο έτσι, επαγγελματικά πρότυπα και γι' αυτό νιώθει έτσι πολύ, πολύ χαρούμενη και δικαιωμένη για την επιλογή της, γιατί το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ είναι όπως της το είπαν ουσιαστικά το καλοκαίρι πριν συμφωνήσει. Νίκο, νομίζω ότι έχει κάνει μία ευχή να στο τέλος χρονιάς η γυναική ομάδα μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα να πανηγυρίσουν μαζί το πρωτάθλημα. Το περιμένει? Gizela, we know that you had a wish to win the championship, also your team, the women football team of PAOK, and the team of men. Are you waiting for this to happen? Yes, I think that's the goal that we have from the beginning of the season, just to take the championship and do things better this year. So that's been always the main goal, and hopefully we can get it. Μας είπε ότι είναι το περιμένω, αυτός είναι ο στόχος μας και ο δικός μας και της αντρικής ομάδας, όπως είπε, και ελπίζω ότι στο τέλος θα το έχουμε πάρει, θα κατακτήσουμε τον τίτλο. Την παρακολουθεί, Νίκο, την αδερφή ομάδα, και αν ναι, αν υπάρχει κάποιος που την έχει εντυπωσιάσει ή έχει τα μάτια της στραμμένα περισσότερο σε αυτόν όταν αγωνίζεται και της αρέσει ο τρόπος που αγωνίζεται από την αδερφή ομάδα. Gizela, are you watching the main team? Yes, every time that I get the chance, I go to the stadium. Okay, and if you have a player like a role model for you from the men team? That's kind of hard because they have really, really good players. I don't know, mm-hmm. I really like the captain number 2. He's really good and like mm-hmm. he's always trying. He's a defender and he scored like amazing goals, so I really like mm-hmm. him. Okay. Μας είπε ότι όποτε έχω την ευκαιρία την παρακολουθώ, την ομάδα. Σε ερώτηση για το αν έχει έτσι κάποιο πρότυπο, μας είπε ότι είναι λίγο δύσκολη ερώτηση. Μου αρέσει πολύ ο αρχηγός ο Βιερίνε και μου αρέσουν πολύ τα γκολ που έχει πετύχει φέτος, που είναι έτσι πολύ, πολύ δύσκολα και εντυπωσιακά. Ναι, και κάτι τελευταίο, πριν την ευχαριστήσουμε. Κατά πόσο είναι ικανοποιημένη με την παρουσία του κόσμου στα μάτς της ομάδας, της γυναικείας ομάδας, και
Πώς βλέπει το επίπεδο στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο? Gisela, last question is about your the support of the fans of PAOK and your team and the level from the Greek football, the Greek women football. This is the last question if you want to answer to that. Okay. The support from the fans has been amazing. Like, it doesn't matter if we play a friendly match or it's like an important game, they are always there. Like, and even if they don't make it to the game, they are always like testing me and say, hey, good luck today. So it's kind of nice that they kind of follow what's going on with the team. And I'm glad that they do it because that's what we need in order for women's soccer to grow. About the level of the league, I've been playing like soccer so long and I've been in so many countries. And it's a different style of play. Like, I believe that this league is just making their way up, like still like developing. So there's so many things that they need to change, but it's going in a good way compared to other countries. Okay. Πηγαίνουν τελευταία ερώτηση αυτή. Ναι, να την ευχαριστήσουμε και να την... Gisela, thanks for the conversation and good luck to the rest of the season. Θα χαρούμε να τη δούμε στην Τούμπα με τις υπόλοιπες κοπέλες για ένα ακόμα πρωτάθλημα στην καθιερωμένη πλέον φιέστα της ομάδας στην Τούμπα. Είναι παράδοση, νομίζω. And we hope to see you in Tumba with the championship to celebrate this title. Thank you so much. I hope that too. Have a nice day. Thank you. Good afternoon. Λοιπόν, στο τέλος, παιδιά, μας είπε ότι το επίπεδο του πρωταθλήματος, επειδή έχει βρεθεί σε διαφορετικές, έτσι, σε πολλές χώρες για να παίξει ποδόσφαιρο, μας είπε ότι είναι διαφορετικός εδώ ο τρόπος του παιχνιδιού, αλλά έχει... Έτσι, ανωδική πορεία το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Θυμήστε μου την πρώτη ερώτηση, γιατί παιδιά ξεχάστηκα. Για απάντηση. Τον κόσμο, αν είναι ευχαριστημένοι από την παρέμβαση. Ναι, ακριβώς. Μας είπε ότι της έχει κάνει τρομερή εντύπωση, όχι μόνο το γεγονός ότι ο κόσμος υποστηρίζει την ομάδα όταν παίζει εντός έδρας, αλλά και όταν παίζει έξω από την έδρα, μακριά από το γήπεδο του ΠΑΟ. Και αυτό είναι κάτι που έτσι δεν το έχει συναντήσει πολλές φορές και είναι κάτι που κάνει τη διαφορά. Στον ΠΑΟΚ αυτή τη σεζόν που είναι εδώ. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την βοήθεια και πάμε λίγο στα δικά μας. Κοντεύει η μέρα του αγώνα. Εντάξει, δεν φαίνεται, Νίκο, να υπάρχει ιδιαίτερη προσμονή ούτε από τον κόσμο του Άρη, από ό,τι μπορώ να κρίνω. Εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος. Σίγουρα δεν υπάρχει προσμονή από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτό καταλαβαίνω. Η ομάδα πώς είναι? Υπάρχει προσμονή? Μια κατάσταση, εντάξει. Καλά, κοίταξε το δεν υπάρχει προσμονή, μην είσαι και τόσο σίγουρος. Εγώ νομίζω το παλέ, εντάξει, δεν θα είναι και μάτω το Σάββατο. Ναι. Παρότι είναι ένα παιχνίδι που πετυχαίνει τις δύο ομάδες, εντάξει, όχι σε τόσο καλή κατάσταση. Και σε κακό momentum κιόλας. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Είναι το momentum που είναι περίεργο και για τους δύο. Αλλά εντάξει, θα μιλάμε για Άρη ΠΑΟ. Πάντα το ενδιαφέρον είναι αυξημένο όπου και να παίζουν. Η ομάδα, κοίταξε, χθες. Ξεκίνησε ουσιαστικά, γιατί τη Δευτέρα και ένα προαιρετικό πρόγραμμα το πρωί στο γυμναστήριο βρέθηκαν οι περισσότεροι παίχτες. Ξεκίνησε κανονικά με πρόγραμμα το πρωί και το απόγευμα και σήμερα κάτι ανάλογο, με προπόνηση λίγο πιο μετά, στις 4.30 αν θυμάμαι καλά. Και ξεκίνησε με όλους τους παίχτες που ήταν παρόντες πλήν φυσικά του Τζαμάλ Τζόουνς, ναι. Με παίχτες που πήραν κάποιες απαραίτητες ανάσες. Και εφόσον συνεχιστεί έτσι η προετοιμασία, νομίζω ότι θα δούμε έναν καλό ΠΑΟΚ το Σάββατο, στη λογική ότι θα κάνει αυτό που δεν είχε το δικαίωμα, να το πω έτσι, ή τέλος πάντων την ευκαιρία να το κάνει σχεδόν σε όλη τη σεζόν από το ξεκίνημά της, δηλαδή να προετοιμάσει ένα παιχνίδι κάποιες ημέρες, να προπονηθεί καλά, να λειτουργήσει δηλαδή σωστά, ούτως ώστε να προετοιμάσει ένα παιχνίδι. Φαίνεται αυτή την εβδομάδα θα έχει δυνατότητα να το κάνει για να είναι έτοιμος το Σάββατο. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα παιχνίδι που πάντα έχει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Βέβαια, μιλάμε για ένα παιχνίδι που δεν είναι σαν οποιοδήποτε άλλο εκτός έδρας μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε εγώ πιστεύω ότι το κομμάτι που έχει να κάνει και με απασχολεί και εμένα και με προβληματίζει, που είναι του κινήτρου, της συγκέντρωσης, δεν νομίζω ότι μπορεί να απασχολήσει και να προβληματίσει σε αυτό το μάτς του Σαββάτου. Είναι από εκείνα τα παιχνίδια που, επειδή γνωρίζουν όλοι ότι πρόκειται για τέρπι, ό,τι και αν διακυβεύεται σε αυτό, έτσι, μπορεί να είναι μια απλή νίκη, μπορεί να διεκδικείς κάτι παραπάνω, ό,τι και αν είναι. Σίγουρα όμως, όταν έχεις ένα τέτοιο παιχνίδι το Σάββατο, όλη την εβδομάδα, είσαι λίγο παραπάνω στην τσίτα, στην προετοιμασία σου και
το περιμένεις και προετοιμάζεσαι για αυτό, τέλος πάντων, πολύ πιο, πιο συγκεντρωμένος. Το θετικό σου λέω για τον ΠΑΟΚ είναι ότι και ο Τρεντ Τζέφερσον που είχε ένα θέμα και δεν έπαιξε το Σάββατο, τον ήρθε στο Λίμνου, έχει επιστρέψει, οπότε η ομάδα λειτουργεί κανονικά, προπονείται με 12-13 παίχτες, έχει και 3 νεαρούς που έχουν μπει στο πρόγραμμα, ούτως ώστε να προπονείται κανονικά, να δουλεύει πράγματα τα οποία θέλει εν ώψη του Άρη και να προετοιμάσει καλά αυτό το παιχνίδι του Σαββάτου στο Παλέ. Νίκο, βάσει της βαθμολογίας και βάσει του προγράμματος που έπεται, είναι επιτακτική ανάγκη για τον ΠΑΟΚ να πάρει το διπλό για να παραμείνει σε τροχιά play-off ή μετά την ήττα από τον ήχο στο Λίμνο, ναι. Ναι. Σκέψου ότι ο ΠΑΟΚ έχει εκτός έδρας να παίξει με τον Άρη, με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Περιστέρι. Ναι. Μέχρι τώρα της κανονικής περίοδου. Οπότε εκτός έδρας αυτά που μπορεί να διεκδικήσει είναι συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή στο Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να κερδίσει. Δύσκολα, όχι. Πρέπει να κερδίσει τον Άρη και το Περιστέρι. Και τα τρία μας εκτός έδρας, οκ, είναι παιχνίδια στα χέρια. Δηλαδή ο Κολοσσός, το Λαύριο και ο Πανιώνιος. Ναι. Okay, ομάδες που παλεύουν για την παραμονή, αλλά μπορεί και όταν θα βρει ανάλογα και το χρονικό διάστημα που θα τις βρίσκει μπροστά του, να έχει τελειώσει και το τι κάνουν, να έχουν σωθεί ή να έχουν πέσει. Ναι, γιατί οπότε, αν δεν πάρει κάτι στα εκτός, τα εντός δεν φτάνουν. Είναι ναι, οπότε να βάλουμε 3 νίκες στα εντός, αν γίνουν τα φυσιολογικά. Χρειάζεται 4 νίκες μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου, μπορεί να είναι στο 4. 5 νίκες στο τέλος της κανονικής περίοδου, μπορεί να είναι στο 4. Γιατί με τον Μηθέα έχει και την... πες το, ξέχασα την δίνει ισοβαθμία. Ναι, ναι, γιατί φορά. Μπορεί να έχει χάσει μια μεγάλη διαφορά στην Πάτρα, αλλά κράτησε τον ένα πόντο που είχε κερδίσει με 25 στη Θεσσαλονίκη. Και ο Προμηθέας έχει να παίξει πολύ λίγο Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα είναι τρίτη. Και από εκεί και πέρα μετά Περιστέρι, Προμηθέας, ΠΑΟΚ. Εγώ βάζω και τον Ήφεστο, παρότι έχει δύσκολο πρόγραμμα, λένε μία νίκη πίσω από τον ΠΑΟΚ. Και έχει την ισοβαθμία μαζί του. Αλλά ο Ήφεστος έχει να παίξει με την ΑΕΚ, έχει να πάει στην Πάτρα, έχει να παίξει με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, έχει αυτός πολύ ζόρικο πρόγραμμα. Παίζουν μετά και τέταρτη θέση εκεί. Προμηθέας, ΠΑΟΚ, ανάλογα τα αποτελέσματα της μάχης, το Περιστέρι, ακόμα και ο Ήφεστος τώρα που μιλάμε. Ναι. Οπότε πρέπει εκτός έδρας με τον Άρη και τον Περιστέρι να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί. Αν μπορεί να κάνει δύο νίκες, θα είναι πολύ καλά. Και μία να κάνει, και μία να μπορεί κάνει, και, ναι, και να του φτάσει. Ναι. Ναι. Συμφωνούμε. Ωραία. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο γύρω από την ομάδα. Σήμερα αναχώρησε ο Μπάνε Πρέλεβιτς για τη Μελβούρνη. Το τρίτο ταξίδι αυτής της λογικής που έχει να κάνει με το Keep Out Alive. Ξεκίνησε στο Λονδίνο, λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία του Keep Out Alive. Τη Γερμανία που βρέθηκε εκεί στον Ντίσσελντορφ, στη Φραγκφούρτη, και είχε έτσι αρκετό ενδιαφέρον και συμμετοχή. Κάτι ανάλογο περιμένει και τώρα. Σήμερα ξεκίνησε το ταξίδι για τη Μελβούρνη. Εκεί τις επόμενες ημέρες θα γίνει μια συνάντηση, παύλα ενημέρωση των φίλων του Πάου. Εκεί ο συνέδριος του Πάου της Μελβούρνη, νομίζω, αν δεν είναι ο μεγαλύτερος εξωτερικού, είναι από τους μεγαλύτερους που υπάρχουν για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και έχει να κάνει και με το Keep Out Alive και γενικότερα ενημέρωση για την κατάσταση, και πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μιλάμε και για το κομμάτι του χρηματοδότη, το οποίο εμείς το αναφέρουμε μια στο τόσο, μπορεί να το ξεχνάμε μέσα από την ομάδα ή μέσα από τα παιχνίδια, τέλος πάντων, να μένει πίσω, αλλά παραμένει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να βρεθεί κάτι το οποίο όντως να δώσει μια λύση. Αυτό θα σε ρωτούσα. Προσδοκά ο Πρέλεβιτς να ενημερώσει τον απλό κόσμο ή ενδεχομένως να μιλήσει και με ανθρώπους που έχουν μια καλύτερη οικονομική επιφάνεια στην Αυστραλία όμως. Κοίτα τώρα, όπως ξέρεις πολύ καλά και εσύ τώρα, ότι η Έλληνες της Διασποράς είναι άνθρωποι οι οποίοι κάποιοι έχουν φύγει τελευταία χρόνια, κάποιοι είναι αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και εκεί έχουν καταφέρει να είναι και κάποιοι από αυτούς να είναι και πολύ δυνατοί οικονομικά. Έτσι, εγώ δεν σου λέω ότι μέσα στη διαδικασία θα βρεθεί ο επόμενος διοκτήτης της ΚΑΕ, αλλά σίγουρα από το να μην κάνεις τίποτα είναι κάτι για να βρεθεί κάτι. Ναι, εντάξει, εννοείται. Οπότε σίγουρα στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με την ενημέρωση των φιλάθλων, με την προσπάθεια για μεγαλύτερη υποστήριξη, να είναι και αυτό ένα κομμάτι της κουβέντας. Μακάρι μέσα από τη διαδικασία να βρεθεί ένας κέργο Ελληνοαυστραλός, ο οποίος να έχει παοξίδι και θρύδι και να θέλει να αναλάβει, να θέλει να βοηθήσει. Όταν είσαι στο γραφείο σου, σίγουρα κάτι τέτοιο μπορείς να το δεις. Όταν πηγαίνεις εκεί, μπορεί να έχεις περισσότερες πιθανότητες για το οτιδήποτε. Μάλιστα. Άντε να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Μοσκοβίτη, που μας βοήθησε και η συνέντευξη της Γκιζέλα Μπετακούρ, της Κολομπιανής παίκτριας του ΠΑΟΚ, που ήρθε από την Καρδίτσα και τις ελπίδες Καρδίτσας και οδηγεί την ομάδα
στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σαββατοκύριακο γεμάτο γκολάρες, έτσι. Γιατί έβαλε Βιερίνια, ναι. Αλλά ο Ραφαήλ μας έχει μεταφέρει ότι η Μπεταγκούρ έχει βάλει πανέμορφα γκολ. Ναι. Κανονικά. Ναι. Λοιπόν, νομίζω φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Είχαμε την παρέμβαση του Αλέξη Κούγια, ακούσαμε και την Γκιζέλα Μπεταγκούρ, αναλύσαμε λίγο και τα του ποδοσφαίρου περισσότερα νομίζω από αύριο. Είναι ηρέμες αυτές οι μέρες, ναι, λογικό. Υπάρχει ηρεμία. Σιγά σιγά με την επιστροφή της ομάδας, να δούμε και αυτό που λέγαμε πριν, ο Πέλκας και ο Κατουρί πώς θα είναι σιγά σιγά αυτές τις μέρες, άμα θα ανεβάσουν τροφές. Να δούμε και αν υπάρξει κάποια εξέλιξη σε αυτό το κενό το αγωνιστικό με τα ανοιχτά μέτωπα των συμβολέων που λήγουν. Του Βαρέλα, του Σάκου, του Βαρέλα Κάνιας. Τώρα που είναι και στο... στην εθνική. Ναι, με την επιστροφή, εντάξει. Να υπάρξει τώρα κάτι αυτές τις μέρες. Δεν νομίζω. Δύσκολο το βλέπω. Και για τους υπόλοιπους, να σου πω την αλήθεια, δύσκολο το βλέπω. Σε ναι. Αυτό το διάστημα. Νομίζω δηλαδή, εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση. Ναι, άμα δεν τελειώσει σεζόν, ειδικά για Κάνιας και Σάκου, νομίζω ότι η απόφαση δεν θα πάρθει τώρα. Ναι, απλώς του Βαρέλα είναι λίγο πιο Βαρέλα, ναι. Ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί καταλαβαίνει ο καθένας ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πολλές ομάδες. Δεν ξέρω πόσες από αυτές έχουν κάνει πρόταση ή όχι. Αλλά ένας παίκτης σαν το Βαρέλα με την πορεία που έχει διαγράψει τα τελευταία δύο χρόνια ειδικότερα. Διεθνής είναι, σε καλή ηλικία για στόπερ είναι. Ναι. Νομίζω ότι κάθε άλλο παρά θα δυσκολευτεί να βρει ομάδα αν αποφασίσει να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ. Δεν το θέλει ο ίδιος. Θα έχει υπογράψει νομίζω το Γενάρη αν είχε τάση φυγής. Είναι, είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι ο ίδιος με κάθε τρόπο λέει ότι δεν έχει υπογράψει άλλη ομάδα. Ναι, ότι δεν έχει κλείσει δηλαδή. Αλήθεια αυτό και δεν είναι. Δεν κάνει τακτική ο Βαρέλα. Ξέρουμε ότι οι ομάδες έχουν ενδιαφερθεί για το Βαρέλα, αλλά επίσης ξέρουμε ότι δεν μπορούν να φτάσουν ακόμα στο νούμερο που δίνει ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε, θα το παρακολουθούμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας θυμίζω, Παρασκευή είναι η πρεμιέρα ενός μουσικοχορευτικού υπερθεάματος στο Θέατρο Βεργίνα, η κυρία Επιθεώρηση, με πάρα πολλούς ηθοποιούς, τραγουδιστές, χορευτές, ένα υπερθέαμα με επίκεντρο τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης στο Θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης. Παρασκευή είναι η πρεμιέρα, Σάββατο η δεύτερη παράσταση, Παρασκευή 29, Σάββατο 30 οι δύο επόμενες και Παρασκευή 5 Απριλίου, Σάββατο 6 Απριλίου κλείνει ο κύκλος των 6 εμφανίσεων ενός πραγματικά μεγάλου σχήματος στο Θέατρο Βεργίνα, εισιτήρια ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά στο καζίνο όλο το 24ωρο. Μαζί μας είναι τα Ναξού, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη. Value for money, Στέργιο, να ξέρεις. Κάνεις την καλύτερη επιλογή. Δίνεις ένα καλό ποσό, αλλά πραγματικά το παπούτσι σου μείνει για 3 και 4 χρόνια. Ούτε από τη μόδα φεύγει, ούτε υπάρχει περίπτωση να χαλάσει κάτι. Είναι εγγύηση, τα Ναξού. Πλατεία Αγίας Σοφίας, ένα κατάστημα. Στο Mediterranean Cosmos, ένα ακόμη. Πολλά στόκ στην πόλη. Σε κάθε γωνιά της πόλης υπάρχει ένα κατάστημα Nac. Και Τσιμισκή με Αριστοτέλους, τώρα ετοιμάζεται ένα άλλο καινούργιο μεγάλο κατάστημα και στα Λευθέως Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν. Οπότε όπου και αν είστε μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας και nac.gr για να μπείτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να δείτε τι υπάρχει με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα πάντα. Στοίχημα.gr έχει σήμερα ορισμένους φιλικούς αγώνες μηδενική γκανιότητα στο Γερμανία-Σερβία, 10 παρατέταρτο. Δεν θα δούμε πριν που έχει πάθει θλάση. Αλλά γενικότερα νομίζω είναι ένα παιχνίδι. Μέσα στην τύχη και ο Πέτρο γενικά. Μέσα στην τύχη. Από το καλό στο καλύτερο. Είναι ένα παιχνίδι που ενδεχομένως να έχει ενδιαφέρον και να στοιχηματίσει κανείς και να το παρακολουθήσει και η Γερμανία και η Σερβία. Εντάξει, περισσότερο τα Πάντσερ έχουν πολλές φιλοδοξίες εν ώψη του Euro που έρχεται. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Live cast out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα. Τεχνική υποστήριξη όλο το 24ωρο σε mail και μη mail τη Στοίχημαν. Υπάρχει το online καζίνο. Διαθέσιμο για εσάς 24 ώρες το 24ωρο. Υπάρχει και το σερίο που διεκδικείτε με σωστές προβλέψεις και τύχη μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Όλα αυτά από τη Στοίχημαν και εύκολα και γρήγορα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Όσοι είστε στο κέντρο, περάστε μία βόλτα. Νομίζω δεν θα χάσετε και αν επιλέξετε το θεϊκό πιστοπωλείο. Αγγελάκη 10, ο καιρός είναι πραγματικά υπέροχος. Μπορείτε να φάτε και στα τραπεζάκια έξω. Ή και στο κατάστημα μέσα ο χώρος είναι και μοντέρνος και πανέμορφος και λειτουργικός. Αγγελάκη 10, σκεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου, εδώ στο κέντρο. Ή αν είστε στο σπίτι, ένα τηλέφωνο 2310-221-321. Από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα σας εξυπηρετεί το Θεϊκόν. Εννοείται ότι εξυπηρετεί ολόκληρο το κέντρο. Και ανατολικά μέχρι την Τούμπα, δυτικά μέχρι το σταθμό
του ΟΣΕ. Ένα τηλέφωνο 2310-221-321. Σε κάθε μαλαματίνα άλλη μία δώρο, προσφορά στο delivery, δωρεάν όλες οι αληθές στα σάντουιτς, πολύ μεγάλες μερίδες και το μεγάλο ατού του θεϊκών, διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Φτάσαμε στο τέλος. Μένετε στο Λίμπερο 107 και 4, παραδίδουμε σκετάλη στην εκπομπή ανάλυση των Paris Press. Θα σας κρατήσουν στη συντροφιά μέχρι τις 3. Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τσακαλέας, Στάσος Ζέρβας, Γιώργος Παναγιωτίδης και όλα τα παιδιά του team. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.